Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Άλλη μόνο 11, 12, 13, 14. Χαίρετε. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε για δύο ώρες μέχρι και τις 4 εδώ. Στους 95,5 της Κακομοίρας θα γίνει. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production, η Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στο αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ την επικοινωνία σας και ενημερωθείτε τώρα στο 13 877 ή στο sita.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα. 60. Καλά ακούσατε, 60 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια με επιστροφή για τις σποράδες. Δηλαδή ο νικητής με ένα ακόμη άτομο θα ξεδέψουν από και προς των σποράδων εντελώς δωρεάν. Μπες τώρα στο www.metrosport.gr, στη σελίδα του Μετρόπολης 95,5 στο Facebook ή στο ένα στο άλλο δηλαδή, δήλωσε συμμετοχή στην ειδική φόρμα και θα βρεις και θα μπορέσεις να πάρεις μέρος στην καλύτερη προσφορά και διαγωνισμό του φετινού καλοκαιριού. Χωρίς μηνύματα, χωρίς κόστη, χωρίς τίποτα. Απλά στην ειδική φόρμα δηλώνετε συμμετοχή εκεί όπου πρέπει να δώσετε ονοματεπώνυμο, περιοχή, ηλικία, κινητό, email και να πω ότι οι νικητές θα ταξιδέψουν σε όποιον εσύ των σποράδων θέλουν μέχρι και τις 5 του Σεπτέμβρη. Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν στο site. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τη συνεχή φόρμουλα. Οι κληρώσεις και τα ονόματα ανακοινώνονται στις 9 και 20. Στις 12 και 20 και στις 7 και 20. Μία νέα μεγάλη μέρα για την Σκόντα, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με ένα απίστευτο δεκαήμερο προσφορών που έχουμε για αυτές τις τελευταίες μέρες του Ιούλη. Πιο συγκεκριμένα, Σκόντα Οκτάβια 1000, 120 άλογα με κινητήρα βενζίνης, 16.500 ευρώ τελική τιμή. Δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου στην αγορά. Κρατήστε την όπως κρατήστε και τα άλλα δύο που θα σας πω για να τηλεφωνήσετε τώρα και να τα κάνετε δικά σας. Σκόντα Diesel 1600 110 άλογα, 19.590 τελική τιμή και φυσικά το αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο, Σκόντα με κινητήρα φυσικού αερίου, 19.500 ευρώ τελική τιμή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-690 ή πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Κωστή καλησπέρα, έγινε η κλήρωση τελικά του πρωταθλήματος με την Νόβα να έχει τις δικές της ενστάσεις. Ενστάσεις γιατί έχει? Γιατί θέλει να μειωθούν οι ομάδες. Θέλει να μειωθούν οι ομάδες? Ναι. Γιατί θέλει να μειωθούν οι ομάδες? Γιατί θεωρεί ότι έτσι είναι εμπορικότερο το προϊόν. Θέλει να μπουν play-off παραπάνω και στον θέλει play-out. Να γίνουν 12 ομάδες τελικά. Ναι, και? Και να παίζουν. Σκοτία να γίνει δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Και ο πρώτος θα δίνει μπαράζ. Κοίταξε, οι άνθρωποι. Όχι, στάσου. Ο πρώτος τι είπε? Όλοι θα δίνουν μπαράζ. Για τον πρώτο είπε να δίνει μπαράζ. Δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Τι δεν το έχει με λεπτομέρειες? Λες κάτι, δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Τι λέω? Τι λες, τι είπε η Νόβα ακριβώς? Η Νόβα λέει τι? Δεν συμφωνεί με τον αριθμό των ομάδων. Αυτόκρατα. Άλλο. Αυτόκρατα. Τι άλλο? Τα μπαράζ πώς θέλει να γίνει? Θέλει τον πρωταθλητή στα παράσταση. Το ζητούμενο αυτό είναι. Το ζητούμενο αυτό είναι. Ω, για μένα το ζητούμενο είναι να θέλει τον πρωταθλητή στα παράσταση. Ξέρεις. Η Νόβα είναι ο χορηγός. Είναι αυτός ο οποίος προβάλλει τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε. Δώσε το κομπιούτερ να κατεβάσουμε θερμοκρασία λίγο. Ξέρεις.
Θα μάθω. Μην βάλεις όμως και γίνουμε. Τι έγινε. Εδώ πέρα το κάνεις σάουνα. Ικανώσεις. Όχι, θέλω να το κατεβάσω η θερμοκρασία μου, όχι να την ανεβάσω. Εσύ είσαι ικανός να βάλεις ζεστό. Λοιπόν, ξέρεις αν θέλει να παίξει ο πρώτος μπαράζ. Όχι. Δεν ξέρεις. Άρα ή μη μαθήσεις. Ή μη μαθήσεις. Ή μη μαθήσεις. Το βασικό. Συγγνώμη. Ναι. Είναι διοργανώτρια αρχή η Νόβα. Τι είναι διοργανώτρια αρχή. Εσύ κάνεις μια πρόταση. Αύριο. Τι πρόταση έκανε η Νόβα, ξέρεις. Όχι. Ξέρω ότι θέλει να μειωθούν οι ομάδες. Άστρα πάει στο διάλογο. Άλλο θέμα. Αυτό που ξέρεις. Τι ξέρεις. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό που λέω. Γιατί έχει σημασία. Γιατί ο κύριος ομοδότης των τηλεοπτικών δεν ήταν η Νόβα. Εγώ μένα με νοιάζει η κύρια πρότασή της, η ολοκληρωμένη πρότασή της. Δεν την έχω δει. Δεν την ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Λοιπόν, είχαμε πάντως την κλήρωση όπως έγινε. Σιγά, ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα που έγινε η κλήρωση. Δεν σε ενδιαφέρει ποια είναι η κλήρωση. Όχι, τι να με ενδιαφέρει. Πιστεύει, ανήκει σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο τίποτα. Όχι. Δεν παίζει ρόλο. Όχι. Για μένα όλοι θα παίξουν με όλους. Οπότε και δεν έχει κανένα ρόλο η κλήρωση. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Λοιπόν. Το άλλο θέμα είναι ότι χθες είχαμε την συνάντηση των ανθρώπων του Ηρακλή στο Κατσάνιο. Πόσα άτομα ήταν. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω ούτε εδώ. Ναι. Ξέρω όμως ότι βαρεθήκανε κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν. Μιλήσανε. Ναι. Λεφτά είχανε. Όχι. Τότε τι ήρθε να μιλήσουν. Προτάσεις. Ναι. Ξέρεις πόσες προτάσεις σου κάνω εγώ χωρίς λεφτά. Επενδυτικές. Θες να ακούσεις. Εγώ θες να σου πω κάτι πριν ακούσω εγώ. Αυτοί όλοι που πήγαν εκεί έμαθα ότι πήγανε με κλειστά τα air condition του αυτοκινήτου του. Ξέρεις γιατί. Στο γυροσμό δεν του έφτανε λέει η βενζίνη. Τι να πάνε αυτοί όλοι οι φτωχοαυτέδες, ρε. Τι να πάνε όλοι αυτοί. Φύραν και τον άνθρωπο, τον πρόεδρο, τον παλιό του κυπέλου, τον Ατμαζίδη. Άμα τους γυρίσεις όλους ανάποδα, δυο στιμωρόλ μαστίγες και 10 φλόκες μαστίγες, δεν μπορεί να πει. Τι συγγνώμη. Το ζητούμενο. Ποιο ζητούμενο. Και το σοβαρό της υπόθεσης. Έχουν λεφτά αυτοί που πήγανε. Το σοβαρότατο θέμα. Αυτό είναι το σοβαρό ερώτημα. Το σοβαρότατο θέμα. Σε ρωτάω, δεν με απαντάς. Δεν με απαντάς. Λοιπόν. Αυτοί μπορούν να κάνουν καλύτερη διαχείριση από. Τι διαχείριση να κάνουν. Ο Παπαθανασάκης έχει λεφτά. Τι έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Όχι, με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Αυτός έχει λεφτά. Τι με νοιάζει εμένα. Να ψάχνετε τότε. Τώρα ψάχνει αν έχει λεφτά. Πρόπερση όχι, που λέγατε δεν με νοιάζει. Ω, δεν στρέχει τώρα. Πριν δύο χρόνια όταν σας ρωτούσαμε τι δουλειά κάνει, τι μας λέγατε, δεν μας νοιάζει. Σου δεν είπα με νοιάζει. Με. Ναι. Και εμένα δεν με νοιάζει αν έχει λεφτά τώρα. Εμένα με νοιάζει αυτοί που ήταν εκεί είχαν λεφτά. Όχι. Όχι, πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Είχαμε ανακοίνωση του Παπαθανασάκη, ο οποίος είπε κάποια πράγματα. Τι είπε? Ότι έχει. Έχει. Πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Και ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Έχει, ναι, έχει άνθρωπο, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες. Άνθρωπο. Ναι. Τι άνθρωπο. Έχει έναν άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι. Άνθρωπο, τι άνθρωπο δηλαδή. Άνθρωπο με λεφτά. Μα δεν κατονόμασε. Λεφτά έχει δεν κατονόμασε. Δεν κατονόμασε. Είπε, ο οποίος ναι, τον βοηθάει για να ανταπεξέλθει, όχι οικονομικά. Τι τον βοηθάει, με ποιο τρόπο. Τεχνοκρατικά, ναι. Είπε ότι η ομάδα θα πορευτεί, ναι. Και ότι χρήζει ηγέτη του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Σάββα Κοφίδη. Τι χρήζει ηγέτη? Του ποδοσφαιρικού τμήματος Σάββα Κοφίδη. Δούριο είπε δηλαδή. Όχι ρε φίλε. Γιατί όχι ρε φίλε. Έβαλε ένα λαοφιλή. Έβαλε ένα λαοφιλή. Έναν από τους πιο λαοφιλείς μαζί με τον Χατζηπαναγή. Για να κατευνάσει τον κόσμο. Τώρα γιατί δεν θα τον πλακώσουν τον Κοφίδη τώρα. Κάτσε. Τώρα Ηρακλήδης δεν θα τον κοπανίσουν. Κάτσε να διαβάσει. Κάτσε να μάθει. Είσαι παραπληροφόρηση. Ένα λεπτό. Το ΣΕΜΟ τον κοπανίσανε ο Παπαδάκης. Τι όχι. Όχι. Τι όχι. Δεν τον κοπανίσανε. Έφαγε τι. Τσαμπουκά. Τσαμπουκά. Ο Κοφίδης θα φάει τσαμπουκά. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Γιατί ρε φίλε. Δούριος ύπος δεν ήταν ο ένας. Δούριος ύπος δεν είναι και ο άλλος. Γιατί είναι ο ένας να μην φάει τσαμπουκά και ο άλλος να φάει. Δεν τρέπεσαι. Τι έγινε, τους είδε χαζούς και τους δουλεύει δηλαδή. Άκου τους έβαλε τον Κοφίδη για να τους ηρεμήσει. Ρε, δεν λέγε ρε. Λέγε ρε. Να σου πω τι λέει ο Καναδός. Ποιος Καναδός. Λέει. Τι λέει. Επίσης υπάρχει συμφωνία με τον Σάββα Κοφίδη για την ανανέωση της συνεργασίας μας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σύμβολο. Δούριο ύπο. Και υπό τη δική του εποπτεία οι ακαδημίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με στόχο να αναδεικνύουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Άλλωστε, επειδή δεν είναι η πρόθεση τουλάχιστον 9-10 ποδοσφαιριστών από τις μικρές ομάδες. Σας δουλεύει καλά. Μέσα στην επόμενη τριετία. Σας δουλεύει. Ρε. Από την πρώτη μέρα που πήρα την απόφαση να ασχοληθεί με τον Ηρακλή, στόχο μου ήταν και παραμένει να δημιουργήσω μια σταθερή και δυνατή ομάδα. Ο Ηρακλής είναι ευθύνη μου και εγώ τις ευθύνες μου αναλαμβάνω, τις σέβομαι και τις τιμώ. Ερώτηση. Θα βγει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου να κράξει τον Κοφίδη τώρα? Ή θα κάνουν γούτσου γούτσου? Πού να ξέρω. Εκεί στο κολυμβητήριο που πάνε. Λέγε. Πάει Παπαϊωάννου Λάκη, θα βγεις. Εσύ Μάνο που ορμούσες το ΣΕΜΟ, θα βγεις να κάνεις το επίθεση τον το Δούριο ύπο τώρα τον, του Παπαθανασάκη τον Κοφίδη. Σας δουλεύει κανονικά. Καλά σας κάνει. Για ποιο λόγο το ΣΕΜΟ τον ορμήξατε και τον Κοφίδη τώρα? Νιάου νιάου κάνετε. Και εσύ ρε Κοφίδη, Δούριος ύπος του Παπαθανασάκη γίνεσαι. Επειδή είσαι αρεστός στον κόσμο του Ηρακλή. Παπαβρωμός. Δούριο ύπο. Τσατσάκι του Παπαθανασάκη έγινες εσύ Κοφίδη. Αυτό έχω να πω εγώ. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ τι, δεν εσύ, ξέρω, δεν δίνει, δεν άκουσα. Εσύ δεν ξέρεις,
Εσύ δεν ξέρω, ουρά απόξω. Εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα απόξω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εδώ κάνω την κότα. Εσύ κάνεις, εντάξει. Εδώ κάνω την κότα. Γιατί δεν έχεις άποψη. Εδώ κάνω την κότα. Κάνεις την κότα, ε. Κάνεις εδώ κάνω την κότα. Κότα με λυρίκιο. Ρε μπάσκετ, το φιλήσατε το δαχτυλίδι και θέλετε τώρα να μας το παρουσιάσετε γλυκά. Εδώ είμαι κότα με λυρίκιο. Για το. Τι να κράξω, το Σάββατο να γίνεται. Α, γιατί να μην κράξω. Το Σέμο γιατί τον έκραζε, ρε. Δεν τον έκραξε. Ε? Δεν τον έκραξε. Ο Σέμο ήταν ρουφιάνο ο Σέμο, ε. Του Παπαθανάση. Ενώ ο Κοφίδης τώρα που πάει τι είναι. Πολέμιο. Με μισθό. Άντε μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μέσα από τα μπαράζ. Ποια? Ο πρωταθλητής Στέλνει Νόβα. Πού το, ποιος το είπε, ποιος το έστειλε. Ρέση, μου, έχεις, δηλαδή το ενδιαφέρον το είναι να ξέρει ο κόσμος. Γιατί δεν το πες. Για να βγάλεις βλάκα εμένα. Αλλά... Βλάκα εσύ και δεν σε βγάζω εγώ, δεν χρειάζεται να σε βγάλω. Άμα κάνεις βλακία ή εγώ άμα κάνω πρέπει να με βγάλεις κάρτα. Ρέση, η Νόβα. Η Νόβα ζήτησε κάποια πράγματα. Ωραία. Και κάθομαι και λέω τώρα ρέση. Από ποιον τα ζήτησε, ρε? Από τη Super League. Από τη Super League. Εντάξει. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς. Να στηρίξουμε την Νόβα. Αυτό σου ζητάω. Τι με ζητάω. Η Νόβα είναι ο χορηγός. Και εμένα τι με νοιάζει. Η εταιρεία τηλεοπτικών δικομάτων. Με νοιάζει εμένα. Εδώ πρέπει να δεις τι έρχεται από εδώ και πέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Πίσω την κουρτίνα τη φέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Τι συμφέρει τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη. Ρε το συμφέρον. Εμάς τι συμφέρει θα κοιτάξω. Τι εμάς. Εμάς τι συμφέρει κοιτάω. Τι εμάς τι συμφέρει. Εμάς. Σαν ραδιόφωνο, σαν όμιλο, τι μας συμφέρει. Τι μας συμφέρει. Τι μας συμφέρει τώρα περισσότερο. Εμάς τι συμφέρει κοιτάω. Δεν κατάλαβα. Εμάς τι μας συμφέρει. Εννοείται. Να στείλουν όλα τα μάτσα μας συμφέρει. Αυτό μας συμφέρει. Και πώς θα το αποδείξω ότι στείλεται ένα παιχνίδι, πώς θα το ξέρω ότι. Να παίζουμε, ναι, κόκκινε 3-0-3-3, να έχει suspense. Ξέραμε, ρε, εσύ, δεν θα μας είπα να ξέρεις, κόκκινε. Μας συμφέρει το suspense. Άσο ημίχρονα διπλά τελικά και τέτοια. Εμάς μας συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να είναι βρώμικο το ποδόσφαιρο, βρώμικοι οι διαιτητές, να έχουμε να ασχολούμεθα. Ξύλο να πέφτει, κεφάλια να ανοίγουν, αυτό μας συμφέρει. Όπως όλα τα κανάλια. Έτσι και σε εμάς. Ζήτησε και συγγνώμη ο Παπαδανασάκης. Από ποιον? Από τον Καραπαπά και τον αγκάλιασε και τον ασπάστη. Τον Καραπαπά γιατί? Το Μεράπραγμα. Για ποιο λόγο το ζήτησε συγγνώμη τον Καραπαπά? Για τη συμπεριφορά που είχε απέναντι στον κύριο Σάβα. Πήγε να δώσει γροθιά το Σάβα. Ναι. Μάλιστα. Το γύρισε το έργο. Μπράβο. Εντάξει, το φιλήσατε το δαχτυλίδι, βάλατε και τον Κοφίδη εκεί να μην μιλάει κανείς. Εντάξει, θα πορευτείτε. Θα πορευτείτε. Άντε, άντε. Τη βγάλετε και φέτος. Άντε, άντε. Άντε. Άντε, τη βγάλετε και φέτος. Άλλα θέματα. Δεν ξεκινάει η χρονιά. Έλα, ρε, φες. Παίξε μπάλα. Άλλα. Δηλώνω σήμερα 19 του Ιούλη. Ναι, γράψτε να. Ότι ο Ηρακλής δεν θα παίξει το πρωτάθλημα. Θα σε γράψουν πάλι, ναι. Ας με γράψουν. Πάλι θα σε γράψουν. Πάλι θα γίνει. Δηλαδή, συγγνώμη. Δελφινάριο να πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει κάτι. Λες να θέλω. Τι να θέλει. Να μην ξεκινήσει ο Ηρακλής το πρωτάθλημα. Μην νοιάζει εμένα τι θέλει και τι δεν θέλει. Πού να ξέρω εγώ τι θέλει. Δεν ξέρει. Πού να. Ξέρω από τι θέλει εσύ και δεν ξέρει. Είναι δυνατόν. Για οπαδό πολύ δεν σε έχω πάντως του Ηρακλή. Δεν με έχει για οπαδό, λέει. Γιατί οπαδό με έχει. Για οπαδό τη τσέπη σου. Ναι, άμα ήταν θα μιλούσε για τον Ηρακλή όλη μέρα. Οπότε δεν σε συμφέρει. Η δουλειά κάποιου τη σχέση και με τον Μάτσο. Τώρα, γιατί τα μπερδεύει. Τα συγχύει, τα κάνει. Τα έχει κάνει ένα αναχταρμά μέσα σου. Μπερδεύεσαι. Δεν σου είπα το καλύτερο. Εσύ λέγε για μένα, λέει ο Μάνος, ό,τι και να πει ο Παπαθανασάκης τελείωσε από καιρό. Ναι, να πάει να κάνει γκουτσου γκουτσου τον Κοφίδη, ρε Μάνο, αφού είσαι τόσο άντρα, να πούμε. Γιατρό. Παλέμαχη του Ολυμπιακού, δεν είναι και ο Κοφίδη, λέει. Ε, βέβαια. Τι ποιο θα βάλει. Βεβαίω. Βεβαίω, κύριε. Άλλα θέματα. Λέγε θέματα. Μπαμ, γρήγορα. Θέτουμε ζήτημα λοιπόν. Μπράβο, θέτουμε ζήτημα. Τι έχει να πει ο κόσμος για, για την παραμονή του Σάβα Κοφίδη. Σάβα Κοφίδη είναι, είναι στήριξη στον Παθανασάκη, ή εσύ τι λες να είναι, δεν είναι. Εσύ τι λες να είναι. Όπως βλέπεις δεν την πνίγω. Το... Όχι, ρωτάς, δεν λες. Φοβάσαι μη συναντήσει τον Κοφίδη και σου πήρε τι είπες, Γρηγόρη, για μένα. Να φοβηθώ τον Κοφίδη. Είναι στήριξη ή δεν είναι. Εσύ τι λες. Τι βουγκάς, δεν θέλω να βουγγίξεις, να απαντήσεις. Οι παίκτες παίζουν στον Ηρακλή σήμερα. Είναι στήριξη του Παπαθανασάκη. Ρωτάω, πανέξυπνο είναι αυτό. Τι είναι, λέει. Ο προπονητής στηρίζει Παπαθανασάκη. Δεν απαντώ. Γιατί? Δεν απαντώ. Ο Κοφίδης είναι στήριξη Παπαθανασάκη. Ο προπονητής είναι στήριξη. Όχι, δεν έχει αλλού να πάει. Τι λες, ρε. Αυτό που σου λέω εγώ. Τι, οι παίκτες. Δεν έχουν αλλού να πάνε. Έχουν. Και... Όσοι ήταν να πάνε, φύγανε. Παρακάτω. Ποιοι παίκτες μείναν. Σ' απαντώ, δεν με ρωτάς, σ' απαντώ. Ποιοι παίκτες μείναν, ονόματα, πες μου. Ένα-ένα. Πες μου ονόματα. Λουκίνας. Ποιος θα πάρει το σακάτι το Λουκίνα. Δεύτερο. Σακάτι σου. Ναι, σακάτι σου Λουκίνα. Γιατί 7 μήνες είναι με αναπηρικό αμαξίδιο. Τι είναι. Καταρχήν είσαι ζώων. Δεν είμαι γιατί ένα νέο παιδί. Α τα ρε, τα όμορφα λόγια. Περώνει. Όχι. Περώνει. Ένα νέο παιδί. Περώνει. Ένα νέο παιδί. Είχε μια άτυχη στιγμή στην καριέρα του, ναι, και τον παρουσιάζει σαν σακάτι. 7 μήνες. Δηλαδή, ο άλλος θα σκεφτεί τώρα. Μπορεί να παίξει. Ο άλλος θα σκεφτεί τώρα αυτός ή είναι λαμόγιο μεγάλο. Ρε, ή είναι μεγάλο αλήτη. Σε λέω εγώ το. Μπορεί να παίξει ο Λουκίνας σε άλλη εθνική άλλη ομάδα. Εύκολα. Πού? Για μένα εύκολα. Πού πες, σε όποιο... Το ζήτησε κανένα. Ποιος θα παίξει ο Αλμέι. Ο Αλμέι δεν θα παίξει. Ο Αλμέι δεν θα παίξει. Δεύτερον, ο Περόν έμεινε. Τον παίρνει άλλη ομάδα αλφα εθνικής.
Τον παίρνει. Δεν τον παίρνει. Ναι. Δεν τον παίρνει. Τον Μετρόπουλο δεν παίρνει. Στον Άρη παρακαλά τον θέλανε. Ποιο άλλο έμεινε. Λέγε, στον μάτς καρδιά σου. Ποιο έμεινε άλλο. Εδώ ο Ταυλαρίδης δεν ήρθε. Ποιο έμεινε στον Ηρακλή. Ποιο έμεινε. Ναι. Αυτοί που μείνανε. Αυτοί που μείνανε. Οι τρεις θερματοφύλακες. Άλλη ομάδα δεν τους παίρνει. Χουάτερσον δεν πάει σε άλλη ομάδα. Ο προπονητής το ζήτησε καμιά ομάδα. Το ζήτησε. Σε ρωτάω κάτι άλλο. Το ζήτησε. Μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα. Όχι, δεν μπορεί. Αυτό το ζήτησε. Δεύτερον, τον προπονητή το ζήτησε ομάδα. Το προπονητή ναι, το ζήτησε. Ποια ομάδα το ζήτησε. Αλλά δεν πήγε. Ποια ομάδα το ζήτησε. Η Τρίπολη. Πότε. Πότε. Δύο φορές. Τώρα το ζητάει. Άρα δεν έχει που να πάει. Τώρα. Παρακάτω. Μείνανε λοιπόν αυτοί που δεν έχουν που να πάνε. Ο Κοφίδης λοιπόν παίρνει τη θέση του Σέμου. Καλά, προχτές μισό, μισό. Προχτές το Σέμο. Το Σέμο το λέγανε δούριο ύπο του για τον Ορμίξαν. Τον Κοφίδη για τον Ορμίξαν. Ρωτάω, εσύ πες μου. Είσαι υπέρ της βίας. Τι είναι αυτό που αυτό με απαντάτε. Το ορμήξαν εσύ. Τι ερώτηση είναι αυτή. Τι με... Δηλαδή αυτή είσαι, είναι... είσαι απίστευτο. Ρωτά δηλαδή αν θα τον ορμήξουνε. Ναι, ρε κόκκινε. Το Σέμο τον ορμήξανε. Τον είπαν ου. Τον Κοφίδη θα τον πούνε ου. Μπε θα τον κάνουν. Τι σχέση έχει το ου με τον ορμήξανε. Θα σε ορμάω, κάνω ου. Ου. Δεν καταλαβαίνω. Θα το γιουχάρουν. Δεν καταλαβα... Τι να καταλάβει, ρε. Τι να δεν καταλαβαίνουν. 40 γραμμάρια μυαλό έχει. Τι να καταλάβει. Σε κάνω μια ερώτηση και δεν με απαντά επίτηδε. Γιατί βλάκα δεν είσαι. Σου λέω το Σέμο τον βρίζανε. Υπάρχει σεβασμό στον Κοφίδη. Άρα κάνουν του μπεκί στον Κοφίδη. Ναι. Ο Κοφίδης κάνει το τσατσάκι του Παπαθανασάκη. Όχι, είναι λάθος η παρουσία του. Ρε, ελληνικά μιλά. Θες τη γνώμη μου. Ναι. Είναι λάθος η παρουσία δεν του. Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Όχι. Αυτό θέλω να ακούσω. Συμφωνείς μαζί μου. Με άλλα λόγια. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Τι, αλλά τι. Στηρίζει ρε, τον Παπαθανασάκη που διαλύει τον Ηρακλείο Κοφίδης. Επειδή είναι λαοφιλής. Όταν χρησιμοποιεί το όνομά του ο Παθανασάκης, ναι. Εγώ θα είχα παραιτηθεί μετά από ένα λεπτό. Ποιο θα είχε παραιτηθεί, αν ήσουν ποιο. Εγώ, αν ήμουν ο Κοφίδης, θα είχα παραιτηθεί μετά από ένα λεπτό. Συμφωνούμε, τα ίδια λέω. Φοβάσαι να το πει. Μόνο που. Τώρα τι λέω. Το λες, αλλά στο βγάζουν από το τσιγκέλι. Ποιο τσιγκέλι. Σε τραβάμε να κάθε πράγμα στην ώρα του γιοκολιό τον Αύγουστο. Βιάζεσαι, ρε. Τι βιαστικό που είσαι, ρε. Άρα ρόμπα ο Κοφίδης που μπαίνει στον Παπαθανασάκη. Αυτό. Από το λάθος μέχρι το ρόμπα υπάρχει τεράστια απόσταση. Ρόμπα λέω εγώ. Εγώ λέω ρόμπα, δεν μπορώ να το πω. Εγώ λέω ρόμπα. Είσαι ρόμπα Κοφίδη που παίρνει τη θέση του Σέμου. Ο Σέμος τον έχουν πάρει με τις κλωτσιές και εσύ, επειδή είσαι λαοφιλής, μπαίνεις και στηρίζεις τον Παπαθανασάκη. Όχι, αυτά δεν πρέπει να επιτρέπεις σε κανέναν Παπαθανασάκη να χρησιμοποιεί το όνομά του. Εντάξει, και να το βάζει. Έχεις δουλειά εδώ να κάνεις και φεύγεις. Καλά, στο βάλω να μη σου πω που το τόσο τώρα. Εντάξει, άιντε, ζώων. Τι κελαϊδάτε, ρε. Τι μηνυματάκια γούτσου γούτσουνα. Έβδομη αγωνιστική, τα πούμε. Τι στεναχωριέστε. Αφού το λέω Ζήνιο, δεν το ξεχνάτε. Α, σιγά μην ξεκινήσει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει, θα να στείλεσαι. Άσε τι θέλεις. Θα ξεκινήσει, πώς το βλέπεις. Ωραίο, άλλος το έχει πάει πάνω στα βράχια το καράβι. Μιλάμε τώρα, είναι απίθανος, απίστευτος και ό,τι άλλο αλφα έχεις. Δεν υπάρχει ελπίδα. Καμία. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει ότι βαράει διάλυση κανονικά με βούλα και υπογραφή για να δει τι γίνεται. Άρε Ηρακλή, άρε Ηρακλή. Λοιπόν, στο deliveras.gr θα βρείτε εκατοντάδες αποκλειστικές προσφορές από όλες τις αλυσίδες φαγητού αλλά και τα καλύτερα συνοικιακά καταστήματα. Έτσι δεν χρειάζεται να σπαταλάτε το χρόνο σας για να ψάχνετε παντού. Αφού τώρα έχετε όλα τα delivery με αποκλειστικές προσφορές μαζεμένο στον απόλυτο προορισμό για online παραγγελίες. Πληρώνετε κανονικά με την παραλαβή, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας και επιπλέον χρέωση και η παράδοση γίνεται μέσα σε 10 με 45 λεπτά. Είπαμε για το διαγωνισμό, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, επενθυμίζω, 9.55 κενό. Τα μηνύματα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνουν στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούνε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχουν μονάδες στο κινητό. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, immobilizer ή οποιοδήποτε άλλου τύπου, τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 2310 85 27 27. Ο Στέργος Παδικανίτσας είναι αδελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, έτοιμος να δώσει λύση άμεσα, γρήγορα και οικονομικά στο πρόβλημά σου. Όπως φυσικά να σας ανοίξει, αν έχετε μείνει κλειδωμένοι έξω από το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδιά ή κλειδαριές.
Λοιπόν, Κελάιδα. Κελάιδα. Ναι. Κελάιδης. Τι να κελάιδεις ο άλλος. Τι να κελάιδεις. Τα πάω όπως είναι. Ναι, με ρώτησε κάποιος φίλος. Τι σε ρώτησε ο φίλος. Και είναι σωστό το ερώτημά του. Λέει, κάτσε ρε Γρηγόρη. Ο Κοφίδης λέει είναι σε ακαδημίας. Τι σχέση έχει με το ΣΕΜΟ. Έτσι σου είπε ο φίλος. Ναι. Έθελε ότι φλίπες. Ναι, εγώ λέω ότι από τη στιγμή που του χρησιμοποιεί το όνομά του ο Παπαθανασάκης και το βάζει σαν ασπίδα για να κατευνάσει την οργή του κόσμου του Ηρακλή, θα έπρεπε να πάρει θέση. Βγάλετε το λάκι τον Παπαϊωάννου να δούμε τι έχει να πει. Εσύ θες αναμπουμπούλα. Καλά. Εγώ κάτι. Θέλω την αναμπουμπούλα, δεν ξέρω τι θέλω. Εγώ θέλω να βγάλετε το λάκι τον Παπαϊωάννου, γιατί την έπεσε να πούμε και σωστά έκανε στον Σεντελίδη. Με το ΣΕΜΟ ήταν αρνητικός. Τώρα να μας πει με τον Κοφίδη τι γίνεται. Γιατί είναι κολλητάρι με τον Κοφίδη. Τώρα καλά είναι που είναι ο Κοφίδης. Μα δεν έχει αναλάβει γενικό στρατηγικό. Τι ανέλαβε δηλαδή. Τη Ακαδημία. Έτσι λέει. Ναι. Και τι μας το λέει. Δεν τη είχε τη Ακαδημία δηλαδή. Τη είχε. Και τότε τι τον ανακοινώνει. Ανακοινώνει αυτό που έχει. Ρε μας δουλεύετε ρε. Ρε σε αυτή την πόλη μας δουλεύετε ρε. Για χαζούς μας περνάτε. Δεν ξέρω. Τι να ξέρεις ρε Κώστα ρε Κώστα. Τι ρε Κώστα ρε Κώστα. Δεν ξέρω ρε Κώστα. Άμα για την ομάδα σου δεν μιλάς. Άμα για κανέναν άλλο και λέει βάσπα. Εγώ αστείευομαι. Άμα ήταν για κανέναν πάω, κάνα Άρη, κάνα Ολυμπιακό. Δηλαδή, τα κάβγησες να πούμε. Λίγες φορές έχω μιλήσει για Ηρακλή. Τι να μιλήσεις, ρε. Τι να μιλήσεις. Μαζευτήκαν χθες 50 νοματέ 100. Φράγκο δεν είχαν. Δεν είχαν να βγάλουν το μήνα ο καθένας από αυτούς. Είχαν λέει ιδέες. Ξέρεις πόσες ιδέες έχω εγώ να σε πω. Λεφτά δεν έχω να σου δώσω. Σαχλαμάρες τώρα. Άιτε τώρα. Είχαν λέει, μαζεύτηκαν μερικοί λέει, και είχαν λέει ιδέες. Άκου να δεις τώρα. Στη Θεσσαλονίκη θέλουν να ανατρέψουν τον Παπαθανασάκη και φωνάζουν τον Κοντονή. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ οι άλλοι δεν καταφέραν να ανατρέψουν τον Ερντογάν. Δεν με νοιάζει ρε τι κάναν οι άλλοι. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Κοτζάμπ. Δεν με νοιάζει. Παντοκράτορες ρε. Κάνουν κουμάντο σε όλη την Ιφίλιο και αποτύχουν. Δεν με νοιάζει ρε. Άσε τον. Σου είπα το καλύτερο. Δεν θέλω να με πα την κουβέντα αλλού. Μισό. Μου πα την κουβέντα όταν μιλάμε για τον Ηρακλή αλλού. Τι είναι αυτό. Δες το αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ρε κόκκινε μη. Όταν μιλάμε για Ηρακλή. Δεν θέλω μισό. Δεν θέλω μισό. Ήτανε στο στοίχημα. Ναι. Όσο θα διαρκέσει το πραξικόπημα. Βρε για τον Ηρακλή μιλάμε. Ποιο πραξικόπημα. Τρομερά πράγματα. Πάτε στον Παπαθανασάκη και δεν μπορείτε να το ρίξετε και ζητάτε από τον Κοντονή βοήθεια. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, ρε. Ζητάτε από τον Κοντονή βοήθεια. Όχι. Τι όχι, ρε. Από τον Αλέξανδρο Αδαμίδη. Ποιον Αδαμίδη, ρε. Ποιον Αδαμίδη. Βέβαια Αδαμίδη. Ποιον Αδαμίδη, ρε. Σου τι λέει. Ρε Καραγκιόζη Δραπτόπουλο. Τι δεν λέγε ότι ο Παδόπουλο θα φύγει να πάει Τρίπολη. Ο Παπαδόπουλος είχε προτάσεις μέσα στη χρονιά να πάει στην Τρίπολη. Και στο τέλος χρονιά. Ναι. Τώρα που δεν έχει καμιά πρόταση. Και άμα... στο τέλος χρονιά. Ναι, γι' αυτό μένει. Και μπορούσε και μετά να φύγει. Αν φύγει τώρα δηλαδή ο Παπαδόπουλος, δεν έχει ομάδα το επόμενο δίμηνο. Το κατάλαβες αυτό. Εσύ τι πιστεύεις διαβρή. Πού να ξέρω εγώ. Ανάλογα ποιον έχει μάνατζερ. Αν μπει στο κόλπο με τους μάνατζερ και τα μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι απ' έξω, δεν θα βρει. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Του δόθηκε μια φορά η ευκαιρία, την πέταξε, τελειώσαμε. Γιατί ρε να μην του δοθεί η ευκαιρία. Πού να ξέρω εγώ, ξέρεις εσύ εμένα ή εσένα άμα σου δοθεί ευκαιρία ποτέ. Μπορεί να σου δοθούν πέντε. Υποκειμενικό. Υποκειμενικό. Σκοπός είναι. Σκοπός είναι ότι οι παίκτες που μείναν στον Ηρακλή δεν έχουν που άλλου να πάνε. Δεν έχουν που άλλου να πάνε. Ο Παπαδόπουλος του Άβελ δεν έχει που άλλου να πάει και έμεινε στον Ηρακλή Αλφα Εθνική. Αυτό λέω εγώ. Έμεινε Αλφα Εθνική. Και ο Βοσνιάδης πήγε Αλφα Εθνική για να πει στον Ραγκάτσι είμαι Αλφα Εθνική προπονητή. Για να μην πάει Β Εθνική. Να δοκιμάσει τρεις μήνες, τέσσερις στη δική του στην Αλφα Εθνική. Απλά είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί σε φαίνεται παράξενο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς φαίνεται παράξενο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αδυνατό να καταλάβω το σκεπτικό σου. Αυτό έχω να πω εγώ μόνο. Μείνανε, λέει, παίκτες του Ηρακλή και κάνουν τον Παπαθανασάκη. Θα ρίσκει άμα του άφηνε ο Παπαθανασάκη λιτού, θα βρίσκανε ομάδα. Αυτοί που ήταν να βρουν ομάδα φύγανε. Ο Μπουκουβάλα είναι. Βγάλε κι άλλα θέλω, βγάλε. Τι να βγάλω κι άλλα, την αλήθεια σου λέω. Θέλω, τι θέλω, τι. Έμεινε, λέει, ο Λουκίνας. Και τι, χάρη τον κάνει τον Ηρακλή ο Λουκίνας. Βγάλε τα θέλω. Δηλαδή, άμα τον αφήσει και τον αμολύσει τον Λουκίνα, τον πάρει καμιά ομάδα. Βγάλε τα θέλω. Τον Περόνε θα τον πάρει καμιά ομάδα. Ποιο θα τον πάρει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άμα σου έρθει ο Περόνε, θα πει εγώ. Ναι, ο Περόνε, τι, θα μου πει φίλος. Τι. Α έρθουν πέντε Περόνε. Α φύγει να πάει σε ομάδα ΑΕ. Είναι κατάντια να είναι κάποιο στον Ηρακλή. Έτσι το παρουσιάζει. Όχι. Στον Ηρακλή είναι κάποιο που δεν έχει να πάει κάπου καλύτερα σε Α εθνική. Και προκειμένου να πάει Β ή Γ εθνική, σου λέει: Α μείνω στον Ηρακλή, μπα και έρθει κανένα, μπα και ο Μαρινάκης του βοηθήσει, ναι. Μπα και εκείνο, μπα και τ' άλλο. Γι' αυτό μένει. Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια βοήθεια δεν ξέρω, από Ολυμπιακό. Δεν λέω το μπα και. Με μπα και δεν γίνεται. Όπω και δεν γίνεται εκπομπή με αυτό το πράγμα που κάνει. Ό,τι θε να πει, το λε. Όταν μιλάει ο άλλο, το διακόπτει συνεχώ. Το πάω σε διακόπτη. Όχι, ρε. Εγώ σε διακόπτω. Μα το άλλο σου επίθετο είναι διακόπτη. Εγώ σε διακόπτω. Από ραπτόπλη είναι διακόπτη. Να σε πω, μωρέ.
Όχι, πες. Φοβάσαι να την πες. Στον Κοφίδι. Επειδή... Δεν την είπα, ρε. Μόνο λέω που θα δήλωνε άλλο κάτι και εμένα θα είχα δηλώσει παρέτηση. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, δηλαδή. Σωστό. Άρα διαφωνείς. Οτέ, τέλειες. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω διαφορετικό, δηλαδή. Σωστό. Όχι, σωστό. Τι να πω εγώ. Να το πω. Άρθες, θα σε κάνω ντά. Με λες, μαζεύτηκαν λες κάποια άτομα και σε ρωτάω εγώ. Λεφτά είχαν, με λες, όχι είχαν ιδέες. Εντάξει. Θες να λέμε παραμύθια. Καλό ρεπορτάζ είναι αυτό που είναι. Θες να λέμε παραμύθια. Είχαν ιδέες. Είναι πολύ εύκολο να σου πω ότι πήγανε κάποιοι, ναι, και το πρόβλημα είναι η υποδιερεύνηση, ναι, και θα δοθεί λύση. Ναι. Το ζητούμενο, το θέμα τους ποιο είναι. Το ζητούμενο είναι. Ότι αυτοί θέλουν, ναι, από το Παπαθανασάκη τη διαχείριση ομάδος και αυτός δεν τη δίνει. Ναι, γιατί αντιδώσει. Εγώ λέω δεν θέλει να τη δώσει γιατί έχει κακό σκοπό. Εσύ πες ότι έχει καλό σκοπό. Και πού ξέρω εγώ αυτοί αν έχουν καλό σκοπό. Αυτή ρε φίλε είναι κάτοικη Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτοικη το Ρόντο. Τι είναι κάτοικη? Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτοικη το Ρόντο. Α, δεν είναι κάτοικη το Ρόντο, μάλιστα. Έχει διαφορά. Τελείωσε πάει. Δεν έχει διαφορά. Εντάξει, πώς δεν έχει, φυσικά και έχει. Λοιπόν, πες μου για την κλήρωση όπως την είδες, γιατί. Ποια κλήρωση? Του πρωταθλήματος. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Καταρχήν δεν έχει ντέρμπι. Τι θα πει δεν έχει ντέρμπι? Άρης, Ηρακλής δεν υπάρχουν. Δεν έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Σε ένα προϊόν υποβαθμισμένο. Έχει. Πώς δεν έχει? Επειδή λείπει ο Άρης. Δεν είναι καθόλου επειδή λείπει ο Άρης. Επειδή είναι η μπάλα αυτή που βλέπουμε, επειδή είναι ο Ολυμπιακός πεσμένος, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Με αυτή την κρίση. Ναι. Με αυτή την οικονομική δυσπραγία η οποία υπάρχει στον τόπο. Ναι. Τι περίμενες δηλαδή, κανένα προϊόν να βλέπεις επίπεδου Premier League κτλ. Ήθελα να δω καλύτερο προϊόν, τι να σου πω εγώ. Καλύτερο προϊόν υπάρχει μόνο μία περίπτωση να δεις. Να ακούσω. Να ασχοληθούν κάποια στιγμή σοβαρά με το ποδόσφαιρο. Ποιος? Και σαν επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Ναι. Και να επενδύσουν σε Ελληνόπουλα. Και να επενδύσουν? Σε Ελληνόπουλα. Επειδή τα Ελληνόπουλα βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ναι, ναι. Ό,τι κάναν τόσο καιρό τα παιδιά τα οποία ήταν είτε από τη Βόρεια Ήπειρο, από την Αλβανία, είτε από άλλες χώρες, τα οποία δεν είχαν οικονομική άνεση, θα πρέπει να το κάνουν και τα Ελληνόπουλα τώρα που βλέπουν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, γιατί ο μπαμπάς δεν έχει, η μαμά δεν έχει και είναι μια καλή ευκαιρία αν έχουν ταλέντο στο ποδόσφαιρο να πάρουν 5 δραχμές. Και επειδή πολλά παιδιά παίζουν μπάλα, αλλά μέχρι τώρα παίζανε γιατί πληρώνανε κάποιοι μπαμπάδες για να λένε ο μπαμπάς μου παίζει στον ΠΑΟΚ, ο γιος μου παίζει στον Ηρακλή, ο γιος μου παίζει στον Άρη. Και τι έγινε που παίζει? Έγινε κανένας από αυτούς τους γιους επαγγελματίας? Κανένας. Από τους 10.000 ο ένας. Να παράγουν παίκτες και όχι να ψάχνουν στο εξωτερικό πώς θα βγάλουν, πώς θα κάνουν. Αυτή είναι η λύση. Έτσι θα δεις καλύτερο προϊόν. Έτσι θα δεις περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Γιατί θα πάνε συγγενείς. Εσύ αν ήσουν μάνατζερ και παράγοντας, αυτό θα έκανες? Αυτό, φίλε, είναι. Εσύ αν ήσουν. Βάλε τη θέση τη δική σου εκεί. Εσύ αν ήσουν παράγοντας με την μπουράκλα ή αυτός που μπουράκλα. Ναι, με την μπουράκλα. Γιατί... Αν ήσουν παράγοντας με την μπουράκλα ή αν ήσουν μάνατζερ. Είχε ένας παράγοντας και αυτός έχουν δύο. Θα έκανες αυτό. Θα επένδυες, λέω, στους παίκτες ή στην Bet 11 θα επένδυες εσύ? Στην Bet 11? Ναι. Εγώ πού θα επένδυες? Μόνο στον ΟΠΑΠ παίζω στοίχημα. Ναι, εντάξει, θα επένδυες στον... Ναι, ναι, ναι. Πού θα... Λοιπόν, ναι, τι θα έκανα? Τι θα έκανες εσύ? Καταρχήν αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Τι θα έκανες? Αυτό. Αυτό θα έκανες. Mm. Εγώ σου λέω θα έπαιρνες ένα παίκτη 50 χιλιάρικα το χρόνο σε 120. Ναι. Θα έπαιρνες στο παράνομο 5 μάτς. Ναι. Θα έχεις 5 μάνατζερ να κάνεις τα παιχνίδια έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, αυτό θα έκανες. Όχι. Έτσι λέω εγώ. Τώρα εσύ πες μου ότι θα σου λέω και ο εξηγιαντής να πούμε της όλης της ιστορίας. Πάμε παρακάτω. Για ΠΑΟΚ μιλήσαμε καθόλου ή αποφεύγουμε? Να αποφύγω τι? Αποφεύγεις. Ότι πάει καλά το αποφεύγεις δηλαδή. Τι, τι σημαίνει πάει καλά? Τι σημαίνει πάει καλά? Τι έχει εφικτούς στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι, το ακούσαμε? Όχι. Όχι. Ολοκλήρωσε την μεταγραφολογία την οποία κάνει? Όχι. Σχεδόν ναι. Όχι. Τι όχι? Ρε φίλε. Τι ρε φίλε? Πήρε 8 παίκτες. Πήρε 8 παίκτες. Πολύ πιθανό να πάρει και το Βαρέλα. Τι να πάρει? Και το Βαρέλα. Να πάρει και το Βαρέλα. Λοιπόν. Άσχημα είναι. Από ό,τι φαίνεται ο Χατζησαΐας. Θα φύγει. Από ό,τι φαίνεται ο Χατζησαΐας, γιατί σε διακόπτης απίστευτος, σε άκουσε και αντί να κάτσει στη Θεσσαλονίκη και να σκουπίζει τον πάγκο. Ψάχνεται να φύγει. Ζάχαρη. Όχι, αυτό δείχνει ποδοσφαιρική ευφία. Το ξυπνάω, φυσικά. Το Μάριο θα κοιτάξει. Δεν είναι το Μάριο του, ρε φίλε. Δηλαδή δεν κατάλαβα να κάνει το δημόσιο υπάλληλο ή να αναζητήσει την τύχη. Το παιδί έπαιζε τον Πανιόνιο. Ναι. Ίδρωσε, μάτωσε. Μάτωσε. Έδειξε ότι αξίζει τον κόπο. Ναι, ναι. Τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έδειξε ότι αξίζει. Ναι.
αλλά δεν του δίνουν για μένα στα δικά μου μάτια τις ευκαιρίες που μπορούν να του δώσουν. Λοιπόν, ξέρεις γιατί θα φύγει ο Χατζησαΐας? Γιατί η μία θέση είναι καπαρωμένη. Η μία θέση είναι καπαρωμένη από τον Ζαβέλα. Του αριστερού στόπερ. Του αριστερού στόπερ λόγω Μίκη. Και η άλλη θέση θα προτιμηθεί ο Μαλεζάς λόγω Ίβιτς. Ο Μαλεζάς είναι παιδί του Ίβιτς. Οπότε ο Χατζησαΐας είναι περιττός. Οπότε καλά κάνει και θα φύγει. Πάρα κάτω. Άλλο. Ωραία, κάπου σωστή η κίνησή του. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και εγώ θα έφευγα. Το πρότεινα από χτες. Φυσικά, τι ακάσω. Ο Μαλεζάς είναι τσατσάκι του Ίβιτς. Ο Τζαβέλας είναι μόνιμος λόγω του Μίκη. Εγώ τι να κάνω εκεί πέρα. Να παίρνω 250-180 και να κάθομαι και να δεφορμαρίζουμε. Παίρνω τα ίδια λεφτά και παραπάνω και πάω να φορμαριστώ σε μια ομάδα. Τι θα κάνει, κορόιδο είναι. Πολύ καλά θα κάνει. Παρακάτω. Το ότι έχει εύκολο παιχνίδι. Ποιος? Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ στην Πιονιέρα. Ποια με το Λεβαδιακό. Εύκολο είναι με το Λεβαδιακό του Κομπότη. Θεωρητικά. 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 Εν μέσω αγώνων για την Ευρώπη. Μάλιστα. Είτε για τα προκριματικά του Champions League και τα play-off. Ναι, 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 ναι. Είτε για του Europa League. Μάλιστα. Ό,τι. Αυτό είναι καλό για την. Έχεις να πεις κάτι για την κλήρωση που έχει. Τι τον νοιάζει τον ΠΑΟΚ, ρε, φίλε. Πάει για πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Μείον 3 έχει. Και ισοπαλία να φέρει στη Λεβαδιά πάει μείον 5. Έτσι κι αλλιώς πρωτάθλημα. Από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, από οποιοδήποτε. Όποιος ξεκινήσει με νίκη. Και τι έγινε. Και δεύτερη αγωνιστική δεν είναι εύκολο. Πάω ΠΑΟΚ Παζιάννα. Πάω ΠΑΟΚ Παζιάννα. Κουτσά στραβά, τον πάρει τον Παζιάννα. 1-0, 0-0. Και άμα τον παίξει 3-5-2. Τον παίξει 3-5-2, εγώ ξέρω, εντάξει, μπορεί να γίνει και αλλιώ η δουλειά. Πώ δηλαδή. Τι σε νοιάζει ένα. Όλα θε να τα μαθαίνει. Παρφέ σοκολά. Έλα ρε, παρφέ σοκολά, άλλα θέματα. Με καλό Εβιτάλ. Να σου πω κάτι, κόκκινε. Ο Σαββίδης έχει κάνει μια πολύ ωραία έξυπνη κίνηση. Ποια είναι αυτή η κίνηση. Σου λέει, αν δεν πάρω πρωτάθλημα θα με δειρούν. Όχι. Αν δεν βγω Champions League θα ουρλιάξουν. Όχι. Εάν δεν πάω στους 8 του Europa League θα λυσάξουν. Όχι. Αγοράζω φτηνά, πουλάω ακριβά. Τελειώσαμε. Κάνω αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός και έχει εξασφαλισμένο το πρωτάθλημα. Αυτό που κάνει κάθε σοβαρό μαγαζί. Αυτό που κάνει κάθε σοβαρό μαγαζί, πες το όπως θες εσύ. Το σοβαρό το μαγαζί όμως που είναι ο Ολυμπιακός έχει τους δικούς του γύρω-γύρω, έχει τις ομάδες γύρω-γύρω, έχει τους διαιτητές γύρω-γύρω, έχει τους καραμελίδες γύρω-γύρω. Όχι, δεν είναι λάθη, αυτά είναι επενδύσεις που κάνει. Αυτά είναι λάθη. Και οικονομάνε όλοι κάτω. Όχι, ρε, φίλε. Ακού εδώ, σε αυτό διαφωνώ. Ακού το έργο λίγο. Ο Ολυμπιακός με μέτρια ομάδα έχει τους διαιτητές δικούς του, έχει την ΚΕΔ δικιά του. Εκεί χαλάει τη μαγιά. Χαλάει, δεν χαλάει. Μαγαζί, σαν δηλαδή επιχείρηση δεν χαλάει τίποτα. Όχι, ρε, αγοράζει φτηνά, πουλάει ακριβά, οικονομάνε όλοι και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν το κατάλαβα, έχεις να πεις κάτι άλλο. Ναι. Τι έχεις να πεις. Εκεί χαλάει η μαγιά. Γιατί χαλάει η μαγιά, γιατί σαν εταιρεία. Αν ήταν τόσο καλό. Σαν εταιρεία. Αν ήταν τόσο καλό το μαγαζί. Ναι, τι θα γινόταν. Δεν θα είχε γήπεδο 30.000, θα είχε γήπεδο 130.000. Το νοιάζει. Κονομάει αυτό. Να κονομάει, δεν θέλει. Κονομάει. Δεν ακονομούσε και αυτό. 30 και δεν μπορεί να το γεμίσει. Δεν το νοιάζει αυτό. Παίρνει τα τηλεοπτικά του. Ρε φίλε. Παίρνει τις διαφημίσεις του. Παίρνει τις διαιτησίες του. Παίρνει φθηνούς παίκτες βαλούτες. Εσύ κράζεις τον Παοξή. Δεν κράζω κανέναν. Δεν κράζω τον Παοξή, τον Ηρακλειδέα, τον Αριανό, τον Αεξή, τον Παναθηναϊκό. Και τους λες γιατί ρε, τι κόσμο έχετε και πόσοι πάτε. Και σου λέω τώρα, όταν ο πρώτος στην τάξη, ο πρωταθλητής, δεν γεμίζει το γήπεδο. Δεν τον νοιάζει. Πάλι τα ίδια. Δεν τον νοιάζει. Σαν εταιρεία κονομάει απ' αλλού. Η Νόβα, ρε φίλε. Δεν τον νοιάζει την Νόβα ο Ολυμπιακός. Δεν νοιάζεται για την Νόβα. Δεν τον ενδιαφέρει η Νόβα. Η Νόβα ξέρει τι έχει. Τι με νοιάζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, και λοιπόν, πρόβλημά της. Λοιπόν, αυτό. Πρόβλημά της είναι της Νόβα. Παρακαλώ. Αυτό. Ναι. Θέλει να το πουλήσει ως κάτι καλό. Ναι. Υπάρχει. Πάλι πρόβλημά της. Υπάρχει αγοραστικό κοινό το οποίο το παίρνει. Βεβαίως. Εντάξει, παίρνει την Νόβα γιατί έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ρωτάω. Ναι. Εφόσον θέλουν να πουλάνε αποτυκοποιητές και συμβόλαια. Βεβαίως και καλά κάνουν. Εταιρεία είναι και αυτή. Δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει το προϊόν να αξίζει τον κόπο. Ας το φτιάξει Νόβα το προϊόν. Να βάλει αυτούς που κάνουν αναμετάδοση να έχουν άποψη. Να μην τους βουλώνει το στόμα. Να έχουν τεχνικές γνώσεις. Να πάρει δύο παλέμαχους ποδοσφαιριστές να κάνουν ανάλυση. Αυτό θα κάνει πρώτα η Νόβα και αυτό μετά είναι θα κάνει. Ένα κομμάτι. Όχι. Κοιτάξει πρώτα η Νόβα να φτιάξει αυτό το δικό του είναι κομμάτι. Ένα κομμάτι. Όχι. Πρώτα θα κοιτάξει αυτό το. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άντε πάλι τα ίδια. Πάλι το κεφάλι σου. Αυτό θα κοιτάξει πρώτα. Να πάρει έναν Ραπτόπουλο, ένα Κανελάκι, έναν κόκκινο, ένα πολίτη, τον οποίο να του λέει παίξε μπάλα και δες ό,τι γουστάρεις. Όχι επειδή ο Ολυμπιακός φωνάζει, δεν μιλάμε. Πρώτα αυτό πρέπει να κάνει η Νόβα. Δεύτερον, να φέρει σπίκερ που να δίνουν χρώμα. Γκολ! Όχι να μπαίνει γκολ. Γκολ 1-0. Πολλά πρέπει να κάνει η Νόβα. Και μετά από εκεί πρέπει να κοιτάξει ίδιο το προϊόν αυτό πώς θα το αναβαθμίσει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει η Νόβα. Στο ξαναλέω, ξαναλέω εγώ λοιπόν. Όχι, στο ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός αγοράζει φτηνά. Την πάει στην κουβέντα. Πουλάει όχι, ακριβά. Όχι, όχι.
οικονομάει. Θα μιλήσει έχει μόνο τους διαιτητές. Δεν πάει έτσι. Έχει την ΚΕΦ, τους δικαστές. Έχει τους πάντες. Δεν πάει έτσι. Καλά ξηγέται. Δεν είναι κουβέντα. Οικονομάει, παίρνει πρωτάθλημα. Χειροκροτάνε τα χαϊβάνια. Εσύ βγαίνεις. Στην Ευρώπη κάνει ένα-δυο καλά παιχνίδια. Εσύ βγαίνεις σήμερα. Πω, ορίστε τι. Και λες, τους 15.000 Ολυμπιακούς πήρανε διαρκέ του, τι στο κοροϊδα. Τους 2.000-3.000 παοξίδες πόσο πήραν διαρκέ, τι στο κοροϊδα. Φυσικά είναι κοροϊδα. Γιατί. Για τους παοξίδες δεν θα σου πω. Όχι, και οι Ολυμπιακοί είναι. Κορόιδα είναι. Γιατί. Γιατί ρε εσύ θα πάει να δεις 15.000 διαρκέ να δεις τον Ολυμπιακό. Συμπεριλαμβάνονται και του Champions League. Το ναι. Ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρω. Άμα δεν το μάλλον ξέρεις, πάνε μάθε το. Ναι. Πάμε στους παοξίδες τώρα. Ο παοξής γιατί να πάρει να πούμε διαρκείας. Για να πάει να κάτσει στη θέση και να λέει ο άλλος, εγώ εδώ έρθα πιο μπροστά να πούμε. Πρώτον. Δεύτερον, να πάει ο παοξής να δει τι. Να πετάξει κανένα κοτρονίδι από τη θύρα 4 και να μείνει τούμπα 6 αγωνιστικές κλειστά και να κλαίει τα λεφτά του. Κορόιδο. Θύρα 4 κλειστή θα είναι. Κορόιδο είναι, φυσικά είναι. Κλειστή θα είναι. Και ο Ολυμπιακός είναι κορόιδο που παίρνει 15.000 διαρκεία. Να πάει την πλατανιά φιλικό μάτς. Φυσικά είναι κορόιδο. Ωραία. Εφόσον λοιπόν υπάρχει ο Μυαλοπόλης ο οποίος σου λέει όλους κορόιδα και κορόιδο είναι, είναι έξυπνος, φυσικά. Και αυτό είναι έξυπνο. Ναι. Πάμε στο, στην ουσία του πράγματος και λέμε το προϊόν έτσι όπως είναι. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι ή όχι. Εάν η εταιρεία δική μου που λέγεται Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, οικονομάει, δεν έχω κανένα λόγο να βελτιωθεί. Ρε, όλεθρος μπροστά είναι. Τον βλέπεις. Πάλι ξανά θα σου το πω. Αγοράζει φτηνά, πουλάει πανάκριβα. Πάλι θα σου το πω. Οι διαιτητές το φοβούνται. Άκου λίγο, 15 ομάδες κάθονται σαν τις κότες και κάτσε ένα λεπτό. Παίρνει το πρωτάθλημα. Οικονομά 15 άτομα. Και τελειώνει το θέμα. Θα κάτσει ένα λεπτό φρόνιμο. Τι να φρόνιμο θα κάτσει. Πάλι τα ίδια θα είναι. Ένα λεπτό. Λέγε. Η μέτρος που σήμερα πουλάει 6-7.000 φύλλα. Πόσα πουλάει? 6-7. 3.000 φύλλα. 3-4. Πουλούσε κάποτε 40-50-60 για πλάκα. Ναι. Τα ίδια οι Αθηναϊκές. Πολύ ωραία. Ναι. Απαξιώθηκε το προϊόν εφημερίδα. Πώς τι έκανε? Απαξιώθηκε το προϊόν. Πάει αλλού το προϊόν. Απαξιώθηκε το και προϊόν. Και τι έγινε. Πάει στα site. Τα οικονομήσει site. Έφτιαξε το site. Ένα λεπτό θα κάτσει ήσυχα. Ναι. Στα γήπεδα είχε ο Ηρακλής 15-20.000 κόσμο. Πότε είχε, ρε? Όταν πηγαίναμε είχε ο Ηρακλής 15-20.000 κόσμο. Με τους παοξίδες μέσα. Στα γήπεδα και μας κοροϊδεύαν οι παοξίδες να μαζεύουμε κόσμο. Αφού μαζί ήσασταν 15.000. Μας κοροϊδεύαν οι παοξίδες στο σχολείο ότι εμείς δεν έχουμε κόσμο. Με 15-20.000 κόσμο. Πάμε, ναι. Σήμερα, αν μαζευτούν 15.000 κόσμο σε ένα γήπεδο, μιλάμε για κόσμο συγκροή. Βέβαια, αφού το δείχνει τηλεόραση, φυσικά. Φυσικά. Βλέπαμε ποδόσφαιρο. Άμα μας δείχνανε τη δεκαετία του 80, σε κάνω την ερώτηση. Όλα τα μάτια στην τηλεόραση θα έχει 15.000 κόσμο. Τι ίσως να κάνεις, παραμύθια με λες. 15.000. 3 ώρα το μεσημέρι ξεκινούσαν όλα τα μάτια. Όλα τα μάτια ξεκινούσαν. Είχαμε την πολιτεία να δούμε 10 μάτια τη μέρα. Μπορείς να μιλήσεις μετά. Όχι. Γιατί γίνεσαι διακόπτη, Γιάννη. Τι διακόπτη, μα λες λακαμίες, λέει. Ποια είναι η λακαμία? Ότι είχε 15.000 κόσμο ο Ηρακλής. Δεν είχε. Τον είχε στο Καστατζόγλιο. Δεν είχε. Είχε, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Αυτά θα τα πεις μετά, ρε. Τι μετά, εγώ είπα ότι είχε κάποιο άλλο λόγο. Όχι, λες, είχε, τώρα δεν έχει. Για ποιο λόγο δεν έχει? Ένα-ένα θα τα πεις. Για πες. Ένα-ένα θα τα πεις. Τρεις ώρα, όλοι βλέπεις ότι ναι. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Ναι, ναι. Βγαίνει άλλο, μου λέει είμαστε η μισή Ελλάδα Ολυμπιακοί. Ναι. Πού είστε, ρε, τώρα. Στην τηλεόραση, στην ακροματικότητα. Άρα η Νόβα καίγεται για κάτι. Τι, ναι, είμαστε 1.000.000 τόσες χιλιάδες παοξίδες. Πού είστε, στα δηλαδή καφενεία και κορμάνι καφετζίδες. Είμαστε 2.500.000 Παναθηναϊκοί. Πού είστε, στα καφενεία και κορμάνι. Είμαστε 1.100.000 αεξίδες. Είμαστε 300.000 Αργενοί. Είμαστε 300.000 Ηρακλειδείς. Πού είστε, ρε. Πού είστε. Στα λόγια. Τι στα λόγια. Στην ακροαματικότητα και στη θεαματικότητα είναι. Εσύ πού είσαι, ρε κόκκινε σαν Ηρακλής. Μισό τα 100 στην πόλη. Σε πέρασε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Στη θεαματικότητα, ακροαματικότητα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην πόλη σου είναι περισσότεροι. Έτσι πιστεύω. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Έτσι πιστεύει. Έτσι είναι. Δεν το λες. Έτσι είναι. Καλά, πες για αυτά. Και με έξω και με φοιτητές που είναι έξω πάλι τα ίδια είναι. Καλά, πες αυτά που πιστεύεις τώρα και τελειώνουμε. Όχι, σου λέω αυτά που είναι κόκκινα. Και που αυτά να δεις. Πήγατε 30-50% άτομα και δεν είχατε τσίχλες να μαζίσετε και είχατε λέει ιδέες. Και φοράσατε τον Κοντονί να σας σώσει. Λέγε. Τι λέγε. Αυτό που πίνεις, πες. Καλό Εβιτάλ. Γιατί. Κάθε μέρα. Για να μπορώ να μιλάω. Να κινούμε, να τρέχω. Να έχω ευεξία. Να μην μπορώ να τα ακούω καλά μου. Να έχω καλό έντερο. Τι άλλο να σε πω. Να παίρνω βιολογικά προϊόντα, δίκταμα και κρύταμα που πίνουν οι κριτικοί και ζουν 20 χρόνια παραπάνω από ένα κοινό θνητό σαν και εμένα και σαν και εσένα. Με καλό Εβιτάλ. 23, 12, 200, 500 τώρα. Αντί 55 ευρώ, 34 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με ένα απίστευτο δεκαήμερο προσφορών για τους φίλους της Σκόντα. Σκόντα
με κινητήρα βενζίνης χιλιάρι, 120 άλογα, Ραπτόπουλε. Πόσο χιλιάρι. Χιλιάρι με 120 άλογα. Βενζίνη. Ναι. Χίλια κυβικά, 120 άλογα. Ναι. Μάλιστα. Δεν το 16. Πόσο κάνει αυτό? 16.500. Τελική τιμή. Τελική τιμή. 120 άλογα. Ναι. Καλό. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, δίζελ 1.600-110 άλογα, 19.590 τελική τιμή. Και Σκόντα με κινητήρα φυσικού αερίου 19.500 ευρώ τελική τιμή, με τηλέφωνο το 2315-96-690 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, Κωστή ο Κόκκινος έχει ιδέες, πολυμετοχικότητα με τι λεφτά. Φίλε μου, όταν δεν μπορεί ένας να βάλει πολλά, μπορούν πολλοί να βάλουν από λίγα. Εγώ λέω ότι αν ο κόσμος ήταν μια γροθιά και έβαζε από 100 ευρουλάκια, πολλά μπορούσαν να γίνουν. Έχεις ένσταση, Κωστή μου, γι' αυτό? Θεωρητικά έχεις δίκιο. Όχι θεωρητικά. Αυτοί σου που σε ρώτησα που πήγαν εκεί, είχαν λεφτά? Με λες δεν είχαν, και το ξέρω και εγώ ότι δεν είχαν. Τι να πω, παραμύθια. Γιατί ήρθαν να δώσουν ιδέες. Σου είπα το ρεπορτάζ. Σπλάκα σου. Αν με ρωτάς κρίση, όχι. Ο σκοπός σου είναι να πάρουν την ομάδα στα χέρια. Και είμαι... Για πένταρη. Γιατί απένταρη. Για πένταρη. Χαρτομάτι λαμάνεξ να φυσήξουν τη μίξη. Αυτό το φτωχό πλήν όμω τίμιο το γνωρίζει. Δεν υπάρχει φτωχό τίμιο. Δεν υπάρχει φτωχό τίμιο. Δηλαδή τι είναι φτωχή. Βλάκα. Ο φτωχό είναι βλάκα. Ναι, όσοι είμαστε φτωχοί είμαστε βλάκε. Οι έξυπνοι είναι οι απαταιώνε. Για να γίνει απαταιώνε πρέπει να έχει μυαλό. Εγώ θα ήθελα να την πάρει την ομάδα άνθρωπο με λεφτά. Φτωχό και τίμιο. Ούτε ταινία του Ξανθόπουλου να γυρίζαμε εδώ πέρα. Αν να χαθείτε απίθανη. Με φόρο εισοδήματο τέλη μήνα και έμφια. Τον άλλο μόνο ιδέα, για τον άλλο μόνο ιδέες υπάρχουν, γιατί πρέπει να πάει ο Έλληνας και τα μπάνια του λαού. Εντάξει. Ρε Θωμά, ναι, έβλεπα έναν χθες στην τηλεόραση. Να λέει, έχω μια τρύπα τη μεζονέτα. Τη χρωστάω. Έχω και καμιά 8 κάρτες, τη χρωστάω. Θα πάω τώρα διακοπές και τη χρωστάω. Άμα την πάρουνε τώρα στις διακοπές, μετά αφωνάζεις. Τι αφωνάζεις, τα βγει ο Χριστάκης από την Ανταρσία και θα λέει, δώσε την πίσω. Καλός άνθρωπος. Γιατί, ρε. Γιατί έτσι. Γιατί χρωστάμε. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα που σας λέω είναι Σκόντα Οκτάβια, όχι της πλάκας. Σκόντα Οκτάβια. Για να μην μπερδευόμαστε. Λιμουζινέτα δηλαδή. Ναι. Την είχε ο συγχωρεμένος, την ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Δεν είναι. Ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο. 120 άλογα βολίδα. Φωτοβολίδα. Και σούπερ τιμή. Ξάρι ταχύτητα, ε. Βέβαια. Όλα. Euro 6 είναι κινητήρας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και παρενερχόμαστε. Πάμε. Λοιπόν, σ' αρέσουν οι ZZ Top, ε? Μάλιστα. Για να δούμε τι top θα κάνουμε τώρα. Τα 390 είναι δικά σας, 2310-90-90-90, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό με και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, τηλεφωνώντας το 18133 και με εγγύηση και οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Η λειτουργία του delivery.gr είναι εξαιρετικά απλή. Πληκτρολογείτε μια διεύθυνση και αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα delivery που μπορούν να κάνουν παράδοση στην περιοχή σας με βάση την κουζίνα που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγετε το κατάστημα από το οποίο θέλετε να παραγγείλετε. Προσθέτε τα πιάτα στο καλάθι και ολοκληρώνει την παραγγελία. Το delivery.gr πραγματοποιεί αμέσως την παραγγελία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Πληρώνεται με την παραλαβή, όπως κάνετε πάντα δηλαδή, και χωρίς τη χρήση πιστωτικών καρτών. Τα 390 είναι δικά σας. 4 βλέπω στην αναμονή. Άλλους 2 περιμένω. Πάμε. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην πόλη του Ηράκλειου. Κύριε Ραπτόπουλε, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να συνιστήσω την προσοχή σας στα εξής πράγματα. Χθες λοιπόν μαζεύτηκε κάποιοι παράγοντες, παίκτες, παλιές. Άφραγγοι όλοι. Για να γίνει, επιτρέψτε μου, γιατί γίνεστε χυδαίος. Γιατί και εγώ άφραγγος σήμερα δεν πήγα εκεί. Μαζεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Οι οποίοι είχαν γιατί μιλήσει μαζεύτηκαν. Όλοι αυτοί είχαν μιλήσει με τον ακατανόμαστο αυτόν πρόεδρο. Ναι. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι είναι προσωπικότητες, είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στον αθλητισμό, χρήματα έχουν. Πού? Και σαφώς δεν είναι ότι έχουν χρήματα
ώστε να αγοράσουμε την ομάδα. Αλλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τι να κάνουν δηλαδή χρήματα. Θέλω, να αγοράσουν σαντουίτς έξω από το γήπεδο. Μου επιτρέπετε να μιλήσω. Σας επιτρέπω, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Με Λουκάνικο Φραγκφούρτης. Λουκάνικο θα σου έλεγα τώρα. Ναι, για πείτε μας. Λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται το εξής. Εχθές πάρθηκε η απόφαση ότι για μας δεν υπάρχει κανένας κύριος από τον Καναδά ως πρόεδρος του Ηρακλή. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι τελειωμένο. Θα μου πείτε, τα λεφτά που θα τα βρείτε, τι θα κάνετε. Αυτό με σας ανασυχεί, είναι δικό μας δικαίωμα. Μπορούμε να με το πούμε σε εσάς. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ακριβώς. Αυτός ο κύριος λοιπόν αποτελεί παρελθόν από τον Ηρακλή. Διότι είναι ανεπιθύμητος στον κόσμο του Ηρακλή. Σαν το Σέμο. Καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλο, για ποιον μιλάω. Ναι, ναι, σαν το Σέμο ανεπιθύμητος. Είναι ανεπιθύμητος, κύριε Ραπτόπουλο. Ο Σέμος γιατί τον ορμήξατε. Το Σέμο γιατί τον ορμήξαμε. Ναι. Όρμηξε κανείς το Σέμο. Μιλήσανε του Σέμου. Ο Παπαδόπουλος θύμωσε όμως που του μιλήσατε έτσι. Δεν θύμωσε. Βασικά λέτε πράγματα για τον Παπαδόπουλο. Τα οποία ξέρετε ότι δεν ισχύουν. Mm. Και είναι κρίμα για έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του. Γιατί όπως λέτε εσείς, κύριε Ραπτόπουλε. Τη ζωή του την έδωσε, λεφτά δεν πήρε. Αν έφευγε ο Παπαδόπουλος και αν είχε προτάσεις, αφήστε με να το ξέρω πολύ καλά και ξέρετε το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν θα υπήρχαν ούτε το κτίριο δεν θα υπήρχε εκεί. Mm. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σας το επαναλαμβάνω. Το αν πρέπει να πάνε στον Κοντονή, σήμερα θα βγει μια ανακοίνωση, θα είστε καταλληλότερα ενημερωμένος, γιατί μάλλον δεν σας τα είπαν καλά τα πράγματα, και από εδώ και πέρα θα καταλάβουν στην Αθήνα, στην Καβάλα, στο διάστημα, ποιος είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Αν θα υπάρχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δηλαδή λες ότι την πρώτη αγωνιστική που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει ο Παπαθανασάκης στον Ηρακλή. Δεν λέω αυτό. Τι λες. Μπορεί να είναι τη δεύτερη, μπορεί να μην είναι την τρίτη. Α. Καταλάβατε. Σας λέω απλά. Γιατί ο κόκκινος λέει ο Ηρακλής δεν ξεκινάει. Σας λέω θα ξεκινήσει κανονικά, θα κερδίσει την Ξάνθη και στη Βέρεια θα έχει πάνω από 12.000 φιλάθλους. Και ποιοι θα παίξουν. Αυτά που σας λέω. Συγγνώμη, Μάνο, σε παρακαλώ. Πες μου, ποιοι θα παίξουν την πρώτη αγωνιστική. Κύριε Κόκκινε, θα ήθελα να σας ευχηθήσω την προσοχή και να σας πω ότι η Ηρακλής φέτος έχει σχεδόν διπλάσια έσοδα από την. Ναι, δεν διαφωνούμε. Λέω ποιοι θα παίξουν φέτος. Γιατί έχει 12 παίκτες και 3 θερματοφύλακες. Θέλετε να ακούσετε, κύριε Κόκκινε. Σας λέω, έχει 12 παίκτες. Θέλετε να είμαστε γούτσου γούτσου αγκαλίτσες και φυλάκια ή να λέμε, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει η αλήθεια. Εγώ κάθε μέρα τρέχω, κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Και επειδή ξέρω ότι τρέχεις και τον αγαπάς τον Ηρακλή πάρα πολύ, εγώ με αυτά που βλέπω πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα προλάβει να κατέβει στο πρωτάθλημα. Η ομάδα, μόλις φύγει αυτός ο κύριος. Δεν φεύγει, ρε Μάνο. Δεν φεύγει. Αυτό το λες εσύ. Εμείς λέμε λοιπόν ως φίλαθλοι και οπαδοί του Ηρακλή ότι θα φύγει. Μάλιστα. Δώσε μας λίγο χρόνο για να δούμε. Μακάρι. Αν εμείς έχουμε άδικο ή εμείς έχουμε δίκιο. Λες να θέλω να έχεις άδικο. Έφυγε ο Θοδωρίδης, έφυγε ο Μικυλινέος, έφυγε ο Σπανδάκης, έφυγε ο Ρέμος. Όχι φίλε, θα φύγει. Μακάρι. Και να τελειώνουμε με την καραμέλα μένει φεύγει. Μακάρι. Θα φύγει. Αυτό που μπορώ να σου. Να σου πω, το πιστεύω μου, έτσι. Ναι. Είναι ότι η ομάδα του Ηρακλή φετινή θα είναι καλύτερη από την περσινή. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο. Και γράφομαι και ακούγομαι. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Μόνο σας παρακαλώ, αφού διαβάζετε αύριο τη σημερινή ανακοίνωση και περιμένετε ένα μικροχρονικό διάστημα, γιατί πάλι λέτε ότι φυλάμε το δακτυλίδι του Μαρινάκη. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα ήταν φως φανάρι. Εδώ φανάρι δεν υπάρχει. Ούτε ψιλικατζίδικο κινέζικο φακό. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε, Ολλανδός. Υπομονή. Έλα, Ραπτόπουλο. Ποιο δαχτυλίδι ρε, εσύ φιλήσανε, Ιρακλής. Ρε, άνθρωπος είναι εκτός Αθήνα, είναι στην Αθήνα, ρε. Είναι στην Αθήνα και έχει διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη, δεν πατάει, ρε. Και έχουμε φιλήσει εμείς το δαχτυλίδι. Τι είμαστε εμείς, οι διπλανοί,
που κάνουμε ανανεώσεις και παίρνουμε και 4-5 δανεικού. Τι λες τώρα. Πάμε στο παρακάτω. Συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο και ήταν η πρώτη μου ερώτηση εχθές. Χρήμα υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι λιγοστό. Δεν φτάνει για να φανταστεί ο Ηρακλής ή να μπει κάποιος και να πει αναλαμβάνω τα χέη. Κατάλαβες. Αυτό ισχύει. Το θέμα είναι το εξής. Και εκεί πέρα θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν δύο τρόποι για να φύγει ο Παπαθανασάκης. Ο ένας είναι η πολιτεία, γιατί πλέον επειδή έχει ξεπεράσει τις 600.000 ευρώ χρέος, ο κύριος Κοντονής έχει το δικαίωμα να διατάξει, γιατί είναι μεγαλοφιλέτης, ακόμα και την προφυλάκησή του, και παίρνω το ροχοθάρρος της ευθύνης να πω ότι έτσι είναι τα πράγματα, κάτι το οποίο αγνοείται παντελώς, γιατί είναι σε ένα άλλο πράγμα που είναι μέσα οικονομικά. Και το δεύτερο είναι ότι κύριε Νικολαίδη και κύριε Στεαντζαλή, το μοναδικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον Ηρακλή και να μπορέσετε να ξεκλίνετε λίγο το όνομά σας για την ανάμειξή σας ακόμα στα κοινά του Ηρακλή, με έναν άνθρωπο ο οποίος το ψέμα το έχει αναγάγει σε επιστήμη και πλέον ανακοινώνει, όπως πολύ σωστά είπε ο Ραπτόπουλος, τον υπεύθυνο Ακαδημιών, τον Σάβα Κοφίδη, γιατί είναι ένα άτομο κοινής αποδοχής, πιστεύει αυτός ο κύριος με το IQ που έχει ότι θα το φάμε σαν παραμύθι, ότι θα πέσει στάχτη στα μάτια. Να τον πληροφορήσω λοιπόν τον κύριο αυτόν, γιατί δεν ξέρει ότι πλέον θα πάρει 4-7 δοκτορά, γιατί έχουν περάσει 7 διαφορετικοί περίεργοι μέσα από τον Ηρακλή και έχουν φύγει κακήν κακός, και πλέον μπορούμε να τους δείξουμε τρόπους για να πει σε άλλες ομάδες, γιατί αυτά τα πράγματα στον Ηρακλή δεν είναι επιτρεπτά. Έτσι λοιπόν καλούμε τον κύριο Κοντονή να καλέσει επιτέλους τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να εισπράξει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα λεφτά που χρωστάει στο κράτος. Καμία χάρη! Στο έχω πει 10 φορές Ραπτόπουλε και 10 φορές κάνεις τη γυριστρή. Μην ξανακούσω τέτοιο πράγμα, γιατί ο Θεός σου στρεβώνει πολλοί κόσμος με αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνεσαι και κάνεις συνέχεια τον γιολάτος. Καμία χάρη δε! Τι θα πάρει και δεν καταλαβαίνεις και το λες 10 φορές. Είναι 10 εκπομπές που το κάνεις αυτό. Και σου τη λέω έτσι, γιατί σου έχω κάνει μια φορά και με γράφεις εκεί που δεν βγάλει μελάνη. Από εκεί και πέρα και κλείνω. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι κύριε Στάλι και κύριε Νικολαίδη, η μόνη σας δουλειά που έχετε να κάνετε με στον Ηρακλή είναι ότι όταν θα γίνει συγκεκριμένη κίνηση θα τον απειλήσετε με παρέτηση και θα παρετηθείτε εάν χρειαστεί. Γιατί με δημελές διοικητικό συμβούλιο στην ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Παπαθανασάκης θεωρεί εκτοτός. Εάν φύγετε εσείς οι δύο, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και μένει στο διοικητικό συμβούλιο με το πολύ διάτριτο αυτόν και το γιο του. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η θέση σας στον Ηρακλή είναι να βοηθήσετε αυτή τη στιγμή να φύγει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όχι να του παρέχετε χαλάκι. Και αν θέλει και ο κύριος Καγιούλης, και όποιος άλλος κύριος Καγιούλης θέλει να συνεισφέρει στον Ηρακλή, και μπορεί και ο κύριος Αντωνέλης, να μπουν σε μια κοινή συνισταμένη, να φύγει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε τον Ηρακλή και να έρθει μια υγιής κατάσταση, γιατί έχουμε φτάσει Ιούλιο και κανένας δεν μιλάει ότι ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει την ποτή της ανοιχτή και δεν έχουν ξεκινήσει διάθεση του διαρκείας. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Να σε καλά. Να σας πω και πάμε, πάμε. Γελάσετε. Ένα λεπτό. Ξέρετε να σας πω και να γελάσετε. Ξέρετε ότι η ΠΑΕ Ηρακλής χρεώθηκε το αυτοκίνητο του Ντιέγκο Ρωμάνο. Είναι ο Ντιέγκο Ρωμάνο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Ναι. Για το μήνα είναι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Τώρα όχι. Εδώ και ένα μήνα. Όχι. Είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει πάει να δώσει 250 ευρώ για να το επιστρέψει στην Avis και η Avis έστειλε τιμολόγιο για 250 ευρώ. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Χαίρετε. Γεια. Παρακαλώ. Γεια σας παιδιά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Πάμε. Με τι έτρεχε ο Μάνος όλη μέρα, με το λινό το παντελόνι. Δεν ξέρω. Και το σωσόνι. Δεν ξέρω. Στη Βέρεια πόσο κόσμο θα έχει ο Ηρακλής. 12.000. Όπως είχε στην πρώτη προπόνηση στη Λαό Θάλασσα. Μπορεί. Όπως είχε στην πρώτη προπόνηση. Βλέπετε πόσο διαφορετικά μιλάνε δύο Ηρακλειδείς. Πόσο διαφορετικά μιλάει ο Ολλανδός και πόσο ο Μάνος. Πόσο διαφορετικά μιλάει ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα του με έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και τρέχει για να έχει νόημα η ζωή του. Εσύ μάλλον κάτι έχεις με το Μάνο. Εγώ. Τίποτα, απλά επειδή είμαι παοκτσής, άκουγα το Μάνο μια ζωή να λέει ότι ο Ρώσος θα πάρει την Τούμπα με ελικόπτερα κατά τη στήλη, ότι δεν έχει δεύτερο σακάκι να φορέσει. Φίλε, ότι ακούστε με, ότι ρε φίλε, αυτό του Μάνου, άμα δεν νιώθεις από καζούρα, είσαι άστοχος. Άστοχος είσαι.
Κάνε και εσύ καζούρα, φίλε. Κάνε καζούρα και εσύ. Μην είσαι άσχημο. Σου είπα εγώ να κάνει. Κάνε καζούρα, φίλε. Πώς καταλαβαίνεις ότι και εγώ δεν κάνω καζούρα. Κολλινό παντελόνι του, δεν είπε. Καζούρα. Εσύ που νιώθεις, πώς καταλαβαίνεις. Όταν έλεγες για λινά παντελόνια και σου είπα τίποτα. Αρχίζεις και κάνεις τώρα σύγκριση. Άλλο ένας και άλλο άλλος. Μην λες τίποτα, φίλε, καζούρα κάνει. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βγαίνει μεσημέρι βράδυ. Στην εκπομπή σου μεσημέρι μαζί με τον Κωστή και το βράδυ μόνο στην εκπομπή του Κωστή. Και λέει ότι ακούστε με, ξέρω εγώ που σας λέω, Χριστούγεννα δεν βγάζει ο Ρώσος. Θα πάρει την Τούμπα με ελικόπτερα και θα τη στείλει στο Ροστόφ. Και έχουν περάσει από τότε 5 Χριστούγεννα. Ναι. Και από τότε ασπρή μέρα δεν έχει δει. Ε, ωραία. Εσύ τι στεναχωριές. Βγες και σκίστονα. 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 Πάρτου τα σόβρακα. Επειδή βάζει και στοιχήματα. Πες το πώς θα βάζει απλά. Δεν στεναχωριέμαι. Απλά επειδή αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και παίρνει χρόνο εκπομπής από εσάς για να μιλήσουν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι. Όπως πήρες. Συνεχίζει και λέει τα άκου, εγώ ξέρω τι σου λέω και άκουσε εμένα. Όπως πήρες, και... όπως πήρες εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι οι εκκρατές μας όπως και εσύ, είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου. Εντάξει. Ναι, ξεχωρίζουν ποιοι είναι, δεν χρειάζεται. Όλοι ρε φίλε, δεν βγαίνουν εδώ τώρα τίποτα λιμά. Όχι, μην τους τσουβαλιάζεις, υπάρχουν και άνθρωποι. Ε, εντάξει, κανένας άστοχος θα. Δεν είναι όλοι από αυτή την πανεπιστημία. Εσύ τώρα πες μας για Τζαβέλα Κρέσπο Δίδυμο στα στόπερ που θα πας να παίξεις. Περίμενε, όχι, για Χατζη Ισαΐα πες. Άστο Χατζη Ισαΐα, πάει. Σε πειράζει που φεύγει. Δεν τον πειράζει. Γιατί το θέλετε στον Ηρακλή. Εγώ, μνιώντας. Μιώντας! Μιώντας! Μια φορά σας κάναμε την τιμή να αποκτήσετε ποδοσφαιριστή σημαία. Δεύτερη δεν θα την έχετε. Για ποιο μιλάς, για τον Σκαρτάδο? Όχι, για τον Καταμπή. Φίλε, η πρώτη σημαία που ήρθε ήταν ο Γιώργος Σκαρτάδος. Ναι, και αυτός ο άνθρωπος έφυγε χωρίς να το χρωστάτε ούτε ένα ευρώ. Γιατί διώξατε κάποιους από αυτούς που έλεγε ο κύριος Μάνος. Για ποιον μιλάς? Για τον Σκαρτάδο. Ο Σκαρτάδος, ρε φίλε, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω. Δεν είχε υπόλοιπο από τον Ηρακλή. Ο Κατσαμπής την πάτησε. Ο Κατσαμπής ήταν αρχικός στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν τον κρατήσανε. Αλλά του φάγε τα λεφτά ο Ηρακλής. Κατάλαβε. Αυτό ακριβώς. Άντε, γεια σας, καλό. Να σε καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έφαγε λεφτά από κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Με οποιοδήποτε πρόεδρο. Ισχύει. Με οποιοδήποτε μεγαλομέτωχο, με οποιοδήποτε λοιμό. Λεφτά από παίχτη δεν έφαγε. Κατάλαβε. Λίρα 100 ο ΠΑΟΚ απέναντι στον εργαζόμενο. Τώρα οι κομμουνιστές του Άρη και του Ηρακλή εκεί πέρα που φάγαν τα λεφτά. Άστα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Μα. Αριανός από Αθηναδικά. Όλα μέλη γάλα. Όλα μέλη γάλα. Λοιπόν, εμείς ούτε επανάσταση το παίζουμε, ούτε θέλουμε να πέσει κάποιο κατεστημένο, ούτε τίποτα. Εμείς θέλουμε να σουλατσάρουν οι πολιτικοί στα γήπεδα. Θέλουμε να έρθει το Μετρόπολης να κάνει αναμετάδοση στον αγώνα του Χαριλάου. Θέλουμε να πουλάμε παίχτες σε οποιαδήποτε ομάδα. Του κύριου Μαρινάκη. Δεν θέλουμε over 3,5 τα μάτς. Θέλουμε 12 κόρνερ σε κάθε παιχνίδι, 20-30 κόρνερ. 15. Θέλουμε Ραούλ Μπράβο από εκεί τα κόρνερ να φεύγουν εκεί. Γουστάρουμε να πούμε. Αυτά ποια ομάδα δεν τα θέλει, για πες μου. Όλοι τα θέλουμε. Φυσικά. Όλοι τα θέλουμε. Οπότε τι, εμείς θα σου παίξουμε υποκριτές ότι δεν τα θέλουμε. Εμείς βγαίνουμε και στα λέμε, είμαστε ειλικρινείς, τα θέλουμε, αρκεί να η ομάδα να πηγαίνει μπροστά και να διακρίνεται. Α, μπράβο. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, τότε τα βγάζουμε προς τα έξω. Σωστό. Δεν τα βγάζουμε ποτέ προς τα έξω. Εμείς είμαστε ρεαλιστές. Δεν μας ενδιαφέρουν τίποτα από όλα αυτά που είπες. Εμάς μας νοιάζει η ομάδα να ανεβαίνει σταδιακά και να γιγαντώνεται για να επανέλθει στο αρχικό της μέγεθος. Δεν μας ενδιαφέρουν. Είμαστε ρεαλιστές. Ξέρουμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ξέρουμε τι παίζεται στο ποδόσφαιρο. Όλα γίνονται με διαφανείς διαδικασίες και θέλουμε να πορευτούμε βάσει αυτών των διαδικασιών, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι να σουλατσάρουν στα γήπεδα. Πρόεδροι, ΕΠΣ, δημοσιογράφοι, μάνατζερ, δεν. Οι μόνοι που δεν θα έρχονται θα είναι οι αμαρτωλοί, οι παγιοί. Ναι. Μόνο αυτοί να μην έρχονται. Όλοι οι άλλοι καλοδεχούμε. Τι δεν σε ακούω? Αυτοί οι αμαρτωλοί, λέω. Αυτοί οι αμαρτωλοί του παρελθόντος, ναι. Τώρα εντάξει, βέβαια υπάρχει μια ιτρικά εκεί πέρα γιατί κάποιοι αμαρτωλοί με άλλους μπροστινούς έρχονται. Εντάξει, ξέρετε, Άρης είναι. Αλλά τι να κάνουμε για το κοινό συμφέρον και για την πρόοδο της ομάδας πρέπει να κάνουμε. Καναστόπουλος, βλέπω, έβαλε λίγο νεράκι στο κρασί του, λίγο με Ραούλ Μπράβο έκανε πίσω. Και οι δύο βάλανε νερό στο κρασί τους. Καλό. Δηλαδή από τη μία φέρε τον Μπούρμπο, αλλά από την άλλη φέρει και τον Ραούλ Μπράβο. Έτσι. Την μια γωνιά την παίρνει ο ένας, την άλλη την παίρνει ο άλλος. Δηλαδή από τη μία να φέρει και ο Γάλλος το δικό του τον παίχτη, από την άλλη να φέρω και εγώ το δικό μου τον παίχτη. Ωραίο, ωραίο. Σωστό. Μη βέβαια είναι αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, βέβαια, πώς έτσι πρέπει να γίνει. Έγινε μια συμφωνία κυρίων. Γιατί δηλαδή να το κατακρίνουμε αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Έτσι.
Εντάξει, τώρα εσείς και αυτό που λέει η κύριε Κόκκινα, άμα θέλετε, μπορείτε να εστιάσετε κάποια συγκεκριμένα μάτς και να δώσετε έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία. Και αυτό είναι δικιά σας επιλογή. Σωστό, να... σωστό. Το θέμα είναι να μας βγει η έμπνευση. Έμπνευση. Ναι, ναι. Να έχουμε έμπνευση. Έμπνευση. Να πληρώσουμε τον κόσμο. Μπας και πάρουμε κανάλι αυτοκίνητο. Γιατί κάτσε λίγο, για να έχεις έμπνευση δηλαδή μόνο από τον Άρη μπορείς, άμα πας εκεί... Ω, άμα ψάχνεσαι! Από την Κλεάδους άμα περνάς... Προμοτσιγάρο! Και βλέπεις τον μπαμπά με τον άλλον, τον αριστερό, τον στόπερ σέντερ μπακ τι είναι. Ή τον προπονητή με τον άλλον τον στόπερ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έτσι ψιλοχωρίζονται ρε παιδί μου. Εκεί δεν θα έχεις έμπνευση νομίζεις. Ναι, άμα μπορούσα να την έχω, μια χαρά θα ήταν. Απλά τι γίνεται, απλά επειδή παίζετε ΠΑΟΚ δεν μπορείτε να έχετε έμπνευση για αυτά και κάθεσε και λέτε για Ερακλή. Χαίρο, πολύ χαίρο. Δεν μπορώ να παίξουμε ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς. Όχι. Δεν μπορώ να παίξω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Άδικος είμαι. Ο Ραπτόπουλος έχει πει 500 εμπνεύσεις για Άρη. Πες μου, μία που είπε για ΠΑΟΚ. Μία που είπε για ΠΑΟΚ. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό στα Γιάννα. Στο Παθρακικό έγινε αυτό, ή στα Γιάννα. Διπλό ημίχρονο τελικό. Μάλλον δεν άκουγε στο δωρε. Άσο ημίχρονο διπλό τελικά στα Γιάννα. Ο Ραπτόπουλος του Άρη. Και βγάλαμε εκείνη τη μέρα και οι δύο λεφτά γιατί το παίξαμε live. Και χ το άλλο μας είπαν. Ο Ραπτόπουλος του Άρη. Το χ στο είχα δώσει εγώ. Το χ στο είχα δώσει εγώ. Εγώ στο είχα δώσει. Του Μπίλι κολλητός μου το έδωσε. Ερευλαμμένα αυτό κάποιο στον αέρα, τα λέξει χ. Άλλο τι είπε και άλλο τι έμαθε. Πάντως καταλαβαίνω ότι είστε καλή διέστηση. Ναι. Έχουμε ανεπτυγμένη την έκτη αίσθηση. Έτσι. Γεια σου, Θόδωρε! Καλή συνέχεια, ζω. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία μου, σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Με λένε Ελένη. Θέλω να πω ότι σας ακούμε κάθε μέρα στο αμάξι, στο ράδιο. Γιατί μόνο στο αμάξι? Και το βάζω φίλο. Γιατί εκείνη την ώρα γυρνάμε σπίτι. Και το βάζει αναγκαστικά. Δηλαδή, συγγνώμη, κυρία μου. Δηλαδή, κάνετε 2 ώρες διαδρομή στο αυτοκίνητο. Ψάλια. 2 όχι. Αλλά κάνουμε κάνα 40 λεπτό από το κέντρο να. Με την όταν φτάνετε σπίτι μας, ξαναβάζετε ή μόνο στο αυτοκίνητο μας ακούτε? Ασάλια είναι. Πραγματικά ραδιόφωνα. Ζητάνε για την πέτρηση ή για την κλώνα. Ξαναπέστε το λίγο γιατί χάθηκε το σήμα σας. Ακούτε. Ναι. Ξαναπέστε το λίγο γιατί το σήμα σας χάθηκε λίγο. Χάθηκε και η ίδια. Πάμε επόμενη γραμμή. Μ' ακούτε. Πάει στα σάλια ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. 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 Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω για τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε. Πολύ ωραία. Μετά το κύπελο του Champions League που έβαλε στο ράφι στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Στο τραπέζι των ντροπέων. Στο τραπέζι των ντροπέων. Συγγνώμη. Τι πράγμα? Στο τραπέζι των ντροπέων. Μπράβο, στο τραπέζι των ντροπέων. Ναι. Μετά το προπονητικό κέντρο που έκανε στη Θέρμη. Μετά την ανακαίνιση της Τούμπας. Μετά τα ξενοδοχεία που έκανε στη Χαλκιδική. Μετά το κλαμπ που τα έφερε στα 20 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Μετά τα 65 εκατομμύρια που έριξε στα 4 χρόνια που βρίσκεται στο ΠΑΟΚ, μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που αγόρασε, μετά το υπερθέαμα που έκανε στο στρατόπεδο Καρατάσου, μετά το τηλεοπτικό σταθμό που πήρε, τώρα θα φέρει και Ρώσους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Πώς σας φαίνεται? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Σας άρεσε? Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό ή καλό. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Αν είναι να φέρει ρε φίλε τους Ρώσους που παίξαν εκεί με εκείνον τον προπονητή το γουρουνοκέφαλο, ναι. το Βοηδομούσκαρο, μπράβο. Που τα 100 μέτρα τα κάναν σε 3 χρόνια, να μην τους φέρει λέω εγώ. Μπράβο. Παίχτη Ρώσο να μην φέρει λέω εγώ. Όχι. Γιατί αν φέρει τους πρωτοκλασσάτους που ήταν στην εθνική, θα ναι. γελάσει ο κόσμος. Φαντάσου να φέρει τους δεύτερο κλασσάτους τι έχει να γίνει. Όχι. Δεν θα ήθελα Ρώσο προπονητή και Ρώσο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Ρώσο μπράβο, να πάμε να φάμε κανέναν που μας κολλάει να πάρουμε. Ρώσο παίκτη ποδοσφαιριστή, όχι δεν μπράβο, θα ήθελα. Κώστα, ναι. μπράβο. Έτσι το νομίζω, παιχνίδι έτσι. Εδώ τι είναι η απάντηση δική μου, ναι. Που είναι ο παπάς, το ξέρετε. Ορίστε. Το παιχνίδι. Αν πάρα το ξέρω Ραπτόπουλος, δεν το ξέρει. Ναι. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Αβανταδόρος ο παπατζή ήταν. Νομίζει κοροϊδεύω. Αν θέλει ας θα αρνηθεί. Ναι, ήταν ναι, ναι. αβανταδόρος ο παπατζή. Έκανε ότι κερδίζει και πηγαίνανε τα θύματα. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Έβρισκε τον παπά ο Ραπτόπουλος. Ωρε κονόμησα, φώναζε. Ναι. Πήγαιναν τα θύματα από πίσω. Από τις δουλειές που έχω κάνει, όντως αυτό δεν είναι λέει ψέματα. Ήταν και αβανταδόρος ο παπατζή. Γιατί... και αβανταδόρος. Σε τι είπα ψέματα, ρε Χαϊβάνη. Όχι, αυτό, όχι, εντάξει. Και ούτε υπερβολή. Αβανταδόρος παπατζή. Ευχαριστώ που και εμείς που τηλεφωνήσετε, παρακαλώ.
Εντάξει, αφεντικό τύπη. Δεν κοιτά το ρολόι, αφού είναι τι κολόνε. Δεν τι κοιτά πολύ και ο Φούντα. Τι κολόνε. Ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Τι, τι, τι. Παίχτηκε στο στοίχημα, παιδιά. Ναι. Πόση ώρα θα διαρκέσει το, το πραξικόπημα. Του Ερντογάν. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν και επειδή με ρωτάτε για τον Αλμέιδα, μικρό καλάθι αλλά τεράστια προσόντα. Ποιος Αλμέιδα, ποιο για τον Ούγκα Αλμέιδα που πήρε η ομάδα της ΑΕΚ. Αυτός μικρό πολύ... καλάθι. Άκου, τον είδα φωτογραφία στη μάπα, τον είδα. Τον είδα. Αυτός έχει που το... έπαιζε ο Αλμέιδα. Δεν ξέρω, αυτό θα σου πω αυτό που είδα. Είδα έναν γέρο που άνθρωπο. Πού έπαιζε. Είδα ένα σε μεγάλου ομάδε. 32 χρονών. Ναι. Είδα ένα γέρο άνθρωπο. Από πού είναι. Δεν ξέρω ρε από πού είναι. Από την Πορτογαλία είναι. Εντάξει, εντάξει. Μιλάει για κάποιον που δεν ξέρει ούτε πού τον είναι. Τον είδα ρε παιδί μου αυτόν τον άνθρωπο που λένε τον Αλμέιδα. Τον είδα φωτογραφία εγώ. Τον είδα. Φωτογραφία. Ο παπά του κόκκινου έχει λιγότερε ρητίδε που είναι 80 χρονών. Ένα θα σα πω. Αυτό είναι αν, ο Κιζερίδη που έπαιξε προχθέ τον περνάει σαν σταματημένο. Αυτό τον παίχτη πήρε ο Μελισσανίδη στην ΑΕΚ. Είναι σαπάκι, έτσι όπω τον είδα εγώ, γέρο. Και είναι, θα είναι χειρότερος από τον Μπερμπάντοφ του ΠΑΟΚ. Αυτή την πρόβλεψη κάνω. Τώρα που έπαιξε και τι έκανε, δεν ξέρω. Αλήθεια. Και ο άλλος έπαιζε θέατρο, να πούμε, και ήταν αϊκίνητος και τώρα δεν μπορεί να περπατήσει. Άς, λοιπόν, νέα ήταν. Μέρα για τη Σκόντα, για τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιά της Βαλοδήμος, με δεκαήμερο προσφορών για τα Σκόντα Οκτάβια. Σκόντα Οκτάβια 1000 κυβικά με 120 άλογα, 16.500 ευρώ τελική τιμή με κινητήρα βενζίνης. Σκόντα Οκτάβια Diesel 1600, 19.590 ευρώ τελική τιμή. Όπως και φυσικά το μας του καλοκαιριού, το Σκόντα με κινητήρα φυσικού αερίου, με 19.500 ευρώ δικό σας, ετοιμοπαράδοτο παρακαλώ. Πάτε, το παίρνετε και φεύγετε. Στο 2310-596-690 τηλεφωνείτε για να μάθετε περισσότερα. Ετοιμοπαράδοτο. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και φυσικά να πω ότι είναι σημαντικό να έχουμε σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ μας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή My ΣΥΤΑ Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Τα 390 και πάλι δικά σας για τα ταξίδια που δίνουμε για τη Σκιάθος Κόπελλα Αλόνισο. Μπαίνετε απλά στο site του Metrosport ή στο Facebook, στο αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λαδινικούς χαρακτήρες και βλέπετε τη φόρμα εφαρμογής και την συμπληρώνετε. Και πριν πάμε στον κόσμο, 4 βλέπω στην ανομονία, άλλους 2 θέλω, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, από τους οποίους βρίσκεται από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ανταλλακτικό, από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου, με 150 ευρώ παρακαλώ, οι μηχανές αυτοκίνητων και με εγγύηση. Πώς σου είπε ότι έδιωξε ο Μάνος, αλλά δεν είναι Σαουρίδης, είναι Μανουρίδης. Δημήτρης Μπασκετικός. Πού να το φτάσει ο Σαουρίδης. Έξυπνο. Δεν το φτάνει στο Σαουρίδης. Έξυπνο το μήνυμα. Έξυπνο. Παρακαλώ. Δεν το φτάνει στο Σαουρίδης. Καλησπέρα. Εγέρθητοι όλοι. Καλώς τον Αλμέιδα. Αυτός ο Αλμέιδα, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω. Έχω ένα γείτονα τον Μπάμπη δίπλα 74 χρονών. Λιγότερες ρητίδες έχει στο πρόσωπο από αυτόν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένας αεξής το χαρακτηρίζει το φαλακρό Πόκεμον. Εντάξει. Λοιπόν, επιτέλους. Κάνω προβλεψάρα ότι αυτός θα βγει σαν το δικό μας το Βούλγαρο, τον απατεώνα, τον ποδοσφαιριστή. Συγγνώμη λίγο, έχω κάτι σοβαρό. Ναι, ναι. Αρτ Γουναρά. Αρτ Γουναρά. Ναι, οπότε Γουναρά είναι. Σα παρακαλώ, πείτε τον αδερφό μου τον Νίκο που σα ακούει σίγουρα και είναι στο χωράφι στη Βεργίνα να με πάρει τηλέφωνο γιατί δεν βλέπει το κινητό του. Αρτέμιος από Μόσχα. Είστε πολύ καλή παρέα και εδώ στα ξένα. Ακούς φίλε, πάρ τον Αρτέμιο στη Μόσχα, Νίκο. Έλα. Επιτέλους, η ομάδα απέκτησε center four. Μην το λες. Άκουσε με τώρα μισό λεπτό, εσύ μην περιμένεις. Δεσποινήσε τον 39. Λοιπόν, 8 ρητίδες στο κούτελο έχει αυτός. Όπα, μισό λεπτό. Περιτά κιλά έχει αυτός. Φαρδιμέζης είναι. Είναι 32 ετών. Δεν με νοιάζει ηλικία. Η βιολογική του
Άκου, η ηλικία, η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο η μάπα, πώς τον βλέπεις, τα κιλά, η μέση, οι αναπνοές, τα πνευμόνια. Δεν το βλέπω. Στο έχω ξαναπεί ότι εγώ είμαι σαν τον άπιστο Θωμά. Αν δεν δω. Τι να δεις, ρε. Ένα γέρο είδα. Ρε πεμπειρό κιλά έχει, ρε. Κάτσε να το δούμε στο χορτάρι τώρα και μην. Πού να το δούμε. Ρε πεμπειρό κιλά έχει, το λέω εγώ. Εμεί τσιρίζαμε μέχρι τώρα, δεν είχαμε σε τροφό μα τον έφερε και τώρα γκρινιάζουμε πριν παίξει. Για πάμε τα λίγο. Πεμπειρό κιλά έχει. Πε αυτά τα αγατάκια εκεί του ΠΑΟΚ θα έχουν ένα θέμα. Πε το ποιο θα το μαρκάρει αυτό το τάξη, ρε παιδιά. Ο Τζαβέλα χαμηλά. Ο Κρέσπο ψηλά. Γιατί ρε το φτάνουμε μέχρι τη μέση. Αν είναι βέρα στους ώμους του άλλου ή θα του πάρω και μια κεφαλιά. Ένα μεγάλο τσαβαντάζ έχει Αλμέιδα. Για να ακούσει ναι. Το κόκκινο. Θέλει 10 προσπάθειες για να κάνει ένα γκολ. Κοίτα να δεις, εγώ... Θυμάσαι που... Μία ομάδα θα σου πω που έπαιζε. Βέρτερ Βρέμις. Επειδή είναι πιο κοντά να το θυμάσαι, έπαιζε και πιο πριν στην Πόρτο. Έκανε κι άλλες. Αλλά επειδή τα καλά του χρόνια ήταν με Βέρτερ. Άκου να δεις. Έπαιζε με Κλόζε. Πέρσι που έπαιξε, παιδιά. Έπαιζε με Κλόζε. Πέρσι, ναι. Πέρσι ήταν στην Ανζή, νομίζω. Πόσα έβαλε γκολ πέρσι. Τίποτα. Α, πέρσι ήταν. Στην. Σε ποια ήταν, πού ήταν πέρσι. Σε γερμανική. Τι έκανε. Τίποτα, μηδέν γκολ. Λέγε, τι έκανε στην πέρσι. Στην Ανζή, μηδέν γκολ. Τελευταία χρονιά του, πες μας τι έκανε. Μηδέν γκολ. Μηδέν γκολ. Όπα, φίλε. Πολλοί παίκτες έρχονται με μηδέν γκολ και κάνουν παπάδες. Φίλε! Πρώτο σκόρερ θα βγει. Ο Μπέργκ είχε έρθει κουτσό, ρε φίλε. Ναι, 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 καλά. Και στην Ελλάδα Σωτοπιάνκι μέσα δεν χωράει. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι είναι μεταγραφάρα. Χοντρός είναι. Αλλά στην Ελλάδα μπορεί να κάνει τίποτα πλάκα. Δεν μπορεί να κάνει. Πεταμένος είναι. Γιατί ποιο θα το μαρκάρει τα γατάκια που έχει ο Πάπα. Τι να μαρκάρει, ρε με φλάσει. Ρε με φλάσει θα σε φύγει, ρε κορόιδο. Ποιο θα το μαρκάρει, ρε. Λοιπόν, και αν φέρει και αυτό το πετρόλι του Αργεντίνο τώρα, αυτό το Ροντρίγκες που ακούγεται. Έχουμε και ένα 30% με την Σεντετιέν. Όχι παραπάνω. Και με λίγη τύχη. Πάντως αυτόν τον είδα γέρο. Αυτό λέω εγώ. Ρε άσε τι είδες εσύ, όταν βάλει 20 μπαλάκια και βγει πρώτος τώρα, αυτό θα μιλήσει. 20 μπαλάκια με έκανε ρόμπα. Ναι. Τα καλά, εσύ η ρόμπα γίνεσαι κάθε μέρα. Να γίνω κάθε μέρα, ναι. Κάπου τον Αλμέιδα περιμένουμε να γίνεις ρόμπα. Λοιπόν, άκου που έπαιζε πέρσι. Κάνουμε. Λοιπόν, πέρσι ήταν στο Ανόβερο, ένα γκολ. Πόσες συμμετοχές? 7. 7 συμμετοχές, ένα γκολ. Πρόπερση. Πάλι 15-16, έκανε και 12 στην Ανζή. Δύο γκολ. Πρόπερση ήταν στην Κούμπαν και στην Τζεζένα. 14-15 έπαιζε Τζεζένα και Κούμπαν. Τα τελευταία 3 20 χρόνια, παιχνίδια σε 4 ομάδες. Τα ναι. Τελευταία 3 χρόνια πόσα γκολ έκανε. Τα τελευταία 3 χρόνια. Από το 14. Το 14-15 μέχρι 16. Και... Πόσα γκολ έκανε. Τέσσερα γκολ. Πάρτο να ρε φίλε. Στη Βέρντερ σε 3 χρόνια έβαλε 36. Ναι. Στην Μπεσίκτα σε έβαλε 37. Τα τελευταία 3 απλά σα θυμίζω ότι. Τα τελευταία 3 χρόνια. Ρε παιδιά. Ο Μπέρκ όταν είχε έρθει ήταν κουτσό. Άντε πάλι τα ίδια. Ο Βιερίνια όταν ήρθε στον Μπάουκ ήταν χοντρός. Χοντρός και κοντός. Ρε Ραυτόπουλε. Ναι. Εκεί είχε μάνταλο να του βγάζει ασίστ. Πού να πήρε κακιά κουβέντα για τον Μπάουκ. Ο Γλύφτης. Ο Σφιοκάμπτης. Τελευταία 3 χρόνια 3 γκολ. Πάρτο να ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κλάνει ο Κλάος και βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Μόνο να μην πάει μπάλα στο κουτί. Άντε ρε φύγε τώρα. Ποιος Αλμέιδα. Κόκκινα να παίξει όπως τη Βέρντερ, τότε ψάξω και το δεύτερο. Καλά. 123. Καλάρωσε. Καλά. Τα χρόνια, φίλε, με το χρόνο κανείς δεν τα έβαλε. Με το χρόνο κανείς δεν τα έβαλε. Αυτό που έκανε στον Αλμέιδα, παιχτάκου χωρίς να το ξέρεις και τους παίκτες του ΠΑΟΚ, χωρίς να του ξέρεις, έκανε παιχταράδες. Δεν έκανα κανένα. Σταμάτα το γλύψου. Δεν έκανα κανένα. Αμπρός. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για την επικείμενη μεταγραφή του Βαρέλα. Δεν τρέπονται εκεί στο ΠΑΟΚ να διώξουν τον Χατζησαΐα, το ΠΑΟΚτσάκι μας, που έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα χθες, πέρσι. Γιατί το κάνουν αυτό και δεν διώχνουν αυτό το Τζαβέλα. Αυτό το Τζαβέλα. Αυτό το Τζαβέλα που κινεί τα μήματα εκεί πέρα. Φίλε μου, δεν κάνει για center back. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να τον βλέπουμε. Συγγνώμη, καλά κάνεις. Βλέπαμε απλά έναν παίκτη το Χατζησαΐα. Συγγνώμη, είναι ο Γιώργος Τζαβέλας. Δεν είναι αυτός ο Τζαβέλας. Που έκοβε τα ηνία του για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Και πάνε να τον διώξουν αυτόν τον παίκτη για να φέρουν έναν μαυρούκο που δεν τον ξέρουμε καν. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί δεν πάνε στην Ιταλία να πάρουν έναν Ιταλό center back με αυτά τα λεφτά που διδάσκουν την άμυνα Ιταλή. Έλεος πια. Κάντε κι εσείς κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Τι είμαι εγώ, ρε φίλε. Κάνε, Ραπτόπουλε, κάτι.
Γιατί γίνονται αυτά τα λάθη. Έναν Ιταλό θέλουμε εκεί να διδάξει την άμυνα. Είναι δύσκολο. Ποιος Ιταλός, ρε φίλε, έχει πετύχει στην Ελλάδα? Ας τον πάρει και από τη Β' Εθνική, Ιταλός να είναι. Σέντερ μπακ, διδάσκουν την άμυνα, κύριε Κόκκινε, αυτοί. Για πες μου, ρε φίλε, έναν Ιταλό που έπιασε στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ονόματα, βλέπω το στο TTV. Δεν μιλάω για παίκτες, για προπονητές. Αλλά μιλάς. Βλέπω την αμυντική τους νοοτροπία οι Ιταλοί. Φίλε μου καλέ, θα μπορούσε να λύσει την αμυντική σου, το αμυντικό σου πρόβλημα με δύο μεταγραφές. Εύκολα. Όχι το Βαρέλα, πού τον ξέρουμε αυτόν τον Βαρέλα και τραυματίας κιόλας. Έλεος. Για τη λασούλα είναι, εντάξει. Εύκολα έλυνες το πρόβλημα. Ακούς. Το πρόβλημα θα λυνόταν άμα έφευγε αυτός ο Τζαβέλας. Άμα ήθελες, φίλε, να λύσεις το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, έκανες μια μεταγραφάρα να γκρεμιστούν και τα σημαίνα της Τούμπας. Πήγαινες και έπαιρνες τον Παπασταθόπουλο. Έδιωξε ένα προπονητή και αυτός δεν φεύγει. Πήγαινες και έπαιρνες τον Παπασταθόπουλο και τελείωνε η μπουκάδα. Αφήστε τον Παπασταθόπουλο. Ο Τζαβέλας μπορεί να φύγει. Φίλε, είσαι εμπαθής με τον Τζαβέλα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μα δεν είναι παίχτης αυτός για center back. Συμφωνώ ότι δεν είναι για center back, αλλά πέρσι ήταν εκ των διακριθέντων. Ποιο διακριθέντων? Καταρχήν είναι άσχημος χαρακτήρας. Εσύ, ρε φίλε, δεν τον θέλω για γαμπρό μου. Δεν τον θέλω για γαμπρό μου. Για παίκ. Ρε φίλε, ο Πέπε είναι καλός χαρακτήρας. Δεν με ενδιαφέρει για το Πέπε. Τι συγκρίνεις? Δεν με ενδιαφέρει. Αυτός είναι. Έγινε, φίλε, αυτός κάνει κακό στην ομάδα. Δεν θες τον Τζαβέλα, θες τον Χατζη Ισαΐα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Έλα, ρε. Κάτω τα χέρια από τον Τζαβέλα, ρε. Έτσι. Κάτω τα χέρια, ρε. Εσύ... Όταν βαρούσε ο Γκαρσία ήταν ήρωας. Όταν βαρούσε η Σουαράλντο ήταν ίδαλμα. Ο Τζαβέλα τι πάει. Όχι να γίνει αδερφή ο Τζαβέλα. Θέλω να κάνω την κατηστρόη του γάμπρου, ρε. Άντε βρήκα, σοβαρευτείτε λίγο. Πάρα κάτω. Αυτή την πιπίλα με τον Τζαβέλα. Είναι κακός χαρακτήρας, ναι. Ο Γκαρσία που έδερνε τον κόσμο, καλός άνθρωπος. Είναι ο χαρακτήρας, ναι. Πρέπει να βάλουμε αδερφούλες, μπαλαρίνες να βάλουμε. Είναι κακός ο Τζαβέλας. Λοιπόν, παρακάτω, αυτός είναι παιχταράς, ο Βαρέλα καταρχάς. Έτσι, δεν συμφωνώ με αυτό το φεβιό του Χατζησαΐας, βρούνε άλλη φόρμα να πούμε. Δεν συμφωνώ ούτε εγώ. Ξαφνικά και να πούμε. Και πού θα παίξει ο Χατζησαΐας, ποια περίμενε, υπάρχει ο Μαλεζάς, πρέπει να παίζει ο Μαλεζάς. Είναι καλύτερος ο Χατζησαΐας από τον Μαλεζά. Ρε φίλε, έχεις Μαλεζά? Έχω, ναι. Έχεις αυτό τον καινούριο πήρες, τον κοντό, τον Κρέσπο. Ναι. Τον κοντό, τον Κρέσπο. Έχεις τον Τζαβέλα. Έχω, ναι, εντάξει. Έχεις τον Βαρέλα. Ο Πέπε και ο Ράμος παίζουν, να μην παίξουν κάτι. Ο Πέπε με τον Ράμος. Όχι, εγώ σου λέω, όταν έχεις όλους αυτούς, που χωράει ο Τζαβέλας. Αυτοί όλοι που λέει ο Κόκκινος, αυτοί που λέει ο Κόκκινος όλοι, είναι μια κλανιά του Αβραάμ Παπαδόπουλου και του Μέλμπερκ. Το λέω εγώ, το ξεκινήσω. Και του Ρονάλντο Γκιάρο. Αυτή εδώ που του πάω και είναι τη πλάκα. Και οι τρεις και μια, και οι μια τρεις, κλανιά όλοι μαζί. Όλο στοιχείο Άρη και Ολυμπιακού. Είναι του Κοντρέρας. Με συγχωρείς, συνεχίζω. Ναι. Συνεχίζω. Άσε λοιπόν, το στοιχείο για μπάλα μιλάμε. Μουσάτε. Έτυχε. Έμουσάτε. Έτυχε. Ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς τον είχα στα σκουπίδια. Ήρθε ο Ήβης που ήταν μαζί και τα λοιπά. Τον έβαλε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Εμένα ο Μαλεζάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα ο Χατζησαΐας. Και ο Χατζησαΐας πιο πολύ από τον Μαλεζά μου αρέσει. Έτσι, έτσι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει center back παιχτάρα, τον οποίο δεν έχει. Αντίο, επόμενος. Ναι, μπορώ να πω κάτι ακόμα. Και ένα αριστερό back. Να το πεις. Σαν και έχει βγει, ναι, από το νοσοκομείο, να πούμε, το λέω. Σαν και έχει ίκτερ. Έχω διαπιστώσει. Λέγε. Ο πιο μάγκας τελικά ήταν αυτός ο Αντωνιάδης. Μόλις είδε την κατρακύλα που έπαιρνε ο Ηρακλής, μούγκα, μούγκα, άφησε το Μάνο να βγαίνει. Μούγκα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε. Καλώς τον κύριο Κώστα. Καλώς τώρα. Δεν μου λες, Γρηγόρη. Το ρώτησε τον Παπασταθόπουλο αν θέλει να πει στην Μπουντεσλίγκα. Ούτε ο Παπασταθίδας δεν έρχεται. Στην Ελλάδα να παίξει. Να με βάλεις πιπέρι στο στόμα ή παυλακία. Έτσι που το θέτεις, ναι. Έλεος. Έτσι που το... Όχι, λέω. Αν ήθελες, λέω, να κάνεις διαφορά, θα έπρεπε να τα πας να τα σκάσεις εκεί. Έλα, είπε, ναι, ο άλλος δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει στην Ελλάδα. Να πάει στην Αγγλία, να το καταλάβει. Μην κολλάς, κύριε Κώστα, νομίζω ότι διηλύζουμε τον κόσμο. Όσον αφορά τώρα αυτόν τον Αλμέιδα, συνταξιούχο τον βλέπω. Δεν τον βλέπεις συνταξιούχο. Εκεί στην Κατερίνα στο καφενείο, καμιά τριανταριά. Αλλά θα τον δω και στο χορτάρι.
Τι πιστεύεις, Γρηγόρη και Κωστή, ότι στο τέλος του πρωταθλήματος θα είναι πάνω η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ? Δύσκολη. Πολύ πρόωρο να απαντήσω. Ε? Δύσκολη. Εγώ λέω... Ποιο παλαδόβατσες οι ΑΕΚτζίδες? Πώς? Τι πιστεύετε εσείς, γιατί δεν απαντάτε δηλαδή? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ λέω ότι εκτός από έναν Αλγερινό κεντρικό αμυντικό που παίρνει, παίρνει και έναν άλλον έξω δεξιά Αργεντινό, και το μεγάλο μπαμ για τη θέση του Σέντερφορ θα ακουστεί τον Αύγουστο. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Ναι. Συγγνώμη, αφού πήρε Αλμέιδα 91, 850 κιλά. Θα ακουστεί τον Αύγουστο. Δηλαδή... Τον Αλμέιδα, τον Αλμέιδα, κοίταξε να δεις. Καλός ή κακός τον πήρε. Τον δίνει κακός, παλιωμοδίνικο, σέντερφορ, βαρύκυλος, ποντρόκολος. 500.000 το χρόνο, συν 250.000 μπόνους, ανάλογα τι θα επιτύχει. Πρωτάθλημα, κύπελο, γκολ, όλα μαζί. Έτσι όπως τον είδες. Στο καφενείο δεν έχει καμιά τριανταριά τέτοιου. Δεν τον είδα ακόμη. Ωραία, φατσικός δεν τον είδες. Δεν τον είδα. Τα παντελόνια του δεν τα είδες που δεν μπορεί να τα κουμπώσει. Κωστή, δεν τον είδα στην τηλεόραση, πρε παιδί μου. Δεν τον είδα. Εγώ. Δεν τον είδα, τι να σου πω. Ότι τον είδα, θα τον δω στο γήπεδο. Τα ίδια. Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Βαζέγας στην Εθνική Πολωνία δεν έπαιζε. Και εδώ ήταν το καλύτερο ξένο σέντερφορ που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Σοφά μίλησες, να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Τελευταίος. Καλημέρα, σωστό, ναι. 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 Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε? Υπομονή και δουλειά. Εντάξει, okay. Απλά δεν θέλω να με κλείσετε. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία πολύ γρήγορα, γιατί η εκπομπή τελειώνει. Εντάξει, για το Ραπτόπουλο ξέρουμε ότι είναι αντιρρακλιδέας. De facto. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Αφού έβγαλες αυτό από το μικρό σημείο, παιδί. Από δεν μπορώ να σου αλλάξω εγώ τη γνώμη. Καλά κάνεις και το λες. Οκ. Okay. Εντάξει. Εσύ ρε Κόκκινε, βασικά ήθελα άλλα να πω. Βγήκε τώρα ο παππούς από την Άουσα, για τον οποίο το σεβόμαστε πάρα πολύ. Δεν από την Άουσα, είναι από την Κατερίνη. Ο παππούς από την Άουσα είναι άλλος. Ο παππούς είναι από την Άουσα, μπερδεύτηκες. Όχι φίλε, δεν μπερδεύτηκα. Μη μαλώστε τώρα από ποια πόλη παιδιά. Όχι, γιατί μιλάει και μιλάει για τον Ηρακλή. Θα το χάσουμε, ναι. Απλά ήθελα από σένα Κόκκινε να δείξει λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία. Όχι να μυρλίζεις και να κάθεσαι να μικρύνεις τον Ηρακλή. Θα ήθελα να πεις κάποια πράγματα. Να δώσεις μια έμφαση σε αυτό το θέμα που υπάρχει τώρα. Ρωτάω. Γιατί... Καλά κάνεις. Ρωτάω. Χθες άκουγες? Ναι, φυσικά. Πάντα. Πάντα σας ακούω. Αν και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να σας ακούω. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις και δεν μας ακούς, αλλά μας ακούς. Ναι. Σε ρωτάω όμως. Χθες μιλήσαμε, απευθυνθήκαμε στον Αδαμίδη, στον Υπουργό. Είπαμε αυτά τα οποία έπρεπε να πούμε. Σήμερα τι έκανες? Ασχολείσαι με παπαρολογίες. Αυτό ρε φίλε, άκουγα. Εσύ είσαι Ηρακλής, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Εσύ ρε φίλε, με συγχωρείς. Για να μπορέσεις να επιβιώσεις, εσύ βγάζεις το. Τι είσαι, βρε, τι είσαι. Τι να επιβιώσεις. Εσύ για να. Τι θα επιβιώσεις, εσύ δουλεύεις. Εσύ δουλεύεις. Αν βγαίνουν τα κλειδίδια, δεν δουλεύεις. Εργάζεσαι. Πλάκα κάνεις τώρα. Εργάζεσαι. Δηλαδή, πιο πολλούς Ηρακλήδες θα έχεις υπαοξίδες. Εργάζεσαι. Και αυτό είναι το θέμα σου. Εγώ να σου πω κάτι. Εργάζεσαι. Αν ήταν θέμα μου να βγαίνουν υπαοξίδες και να επιβιώσω, όχι, εγώ θα έλεγα να βγουν Ηρακλήδες. Δεν είναι το θέμα μου. Καταλαβαίνεις. Δεν το θέμα. Δεν το έχεις όμως, ρε φίλε. Ούτε σταφιδόψε ποτέ θα έτρωγε. Μετά από 30 χρόνια συμμίλησε δεν το έχω. Είσαι απαράδεκτο. Δουλεύει. Ο άνθρωπος δίπλα σου έχει πει, το έχει δείξει. Δουλεύεις. Το λέει. Δουλεύεις. Όλοι συμβελώ να πες, ρε φίλε. Δουλεύεις, ρε φίλε. Είναι πιο καλός από σένα. Εσύ είσαι για τα μπάζα. Για τα μπάζα. Ό,τι πει. Εσύ δουλεύεις. Αυτό σε νοιάζει να δουλεύω? Ναι, είναι πολύ απλή ερώτηση που κάνω. Έχεις να απαντήσεις. Εάν μ' αρέσει το ένσημά μου στο κεφάλι σου, ναι. Θα σηκωθείς να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη. Για να μην σε βλέπει κανείς. Σιγά ρε φίλε, πρόσεχε.
Τι, πρόσεχε. Πρόσεχε. Εντάξει, θα δείξω. Θέλεις. Να μου τα δείξω, βέβαια. 2.000 ένσημα. Και λοιπόν. Όχι, δεν θα είναι εγώ τώρα. Δηλαδή, εσύ δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό. Σε ρωτάω κάτι απλό. Τη δουλειά σου. Δεν δουλεύω. Μακάρι να είσαι γερός. Γερός να είσαι να δουλεύεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Τη δουλειά την έκρινες με κριτήριο την οπαδική σου ταυτότητα. Όχι βέβαια, εννοείται. Εγώ τι πιστεύεις ότι εδώ έρχομαι να κάνω. Ένα. Εγώ εδώ έρχομαι να πουλήσω τον Ηρακλειδέα ή να κάνω τη δουλειά μου. Εμένα δεν με νοιάζει αν θες να κάνεις. Εσένα, γι' αυτό σου λέω, καλά κάνεις και δεν σε νοιάζει. Αλλά να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Να μην μιλούσα για Ηρακλή, να μην έκανα. Καλά κάνεις και δεν με γουστάρεις, καλά κάνεις και με βρίζεις. Να μιλήσεις για τον Ηρακλή δεν σημαίνει ότι θα χάσεις τη δουλειά σου, ρε φίλε. Αυτό πιστεύεις. Ρε φίλε, απαξί. Είναι θεωρητικό, ρε. Καταλαβαίνεις. Αν θα μιλήσεις για τον Ηρακλή, θα χάσεις τη δουλειά σου. Αυτό μου λες. Ρε φίλε, ήπιας τίποτα. Δεν έχω πιει τίποτα. Είμαι μια χαρά. Φαντάσου να πίνεις κιόλας. Να είσαι καλά. Φαντάσου να πίνεις κιόλας. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για να του τίτλου ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κύρσο και Τανιαδή μου. Να είστε καλά, 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 Τανιαδή μου.